Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Τι λες τώρα». Πολλά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Θα δούμε, γιατί είχαμε την πρώτη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτα. Έχουμε τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού. Θα δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυξημένος ο αριθμός των κρουσμάτων που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες. Θα δούμε ποια είναι και η εικόνα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας και πολλά άλλα βέβαια θέματα. Θα ξεκινήσουμε όμως με ένα θέμα που πραγματικά κυριαρχεί το τελευταίο διάστημα και δεν είναι άλλο από τα πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που δυστυχώς έχουν χάσει τη ζωή τους αρκετοί οι συνάνθρωποι μας και κάπως έτσι ξεκίνησε το καλοκαίρι και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Τάσο Μαρκουίζο, τον γνωστό σε όλους Ιαβέρη, ο οποίος είναι ιδρυτής και της σχολής οδικής συμπεριφοράς. Είναι μαζί μας γιατί είναι ο ιδανικότερος για να μας πει έτσι συμβουλές για να αποφεύγονται αυτά τα δυστυχήματα. Καλησπέρα σας κύριε Μαρκουίζο. Γεια σας, γεια σας. Δεν μπορώ να πω συμβουλές, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς και τις αγωνίες που έχω εγώ από πολλά χρόνια. Έχετε όμως μια εμπειρία μεγάλη. Και η σίγουρα δεν είναι οδηγική, δεν είναι, ναι. Δεν είναι θέμα επειδή ήμουν οδηγός αγώνων και γρήγορος οδηγός αγώνων. Και το μόνο που μπορώ να αξιοποιώ από αυτή την εικόνα μου είναι ότι όλοι με θαυμάζανε για πάρα πολύ γρήγορο οδηγό που παίρναγε ακόμα και τους επαγγελματίες του Ράλι Ακρόπολης. Και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να πω στους συμπολίτες μου ότι εγώ σαν οδηγός αγώνων και τα παιδιά μου σαν οδηγοί αγώνων βγαίνουμε στον δρόμο και φοβόμαστε. Ναι. Και πηγαίνουμε πιο σιγά και πιο προσεκτικά. Και διερωτώμε. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Μαρκουίζο? Σημαίνει ότι οι συμπολίτες μου που δεν ξέρουν ότι δεν ξέρουν να οδηγούν προκαλούν τη δυστυχία στο σπίτι τους. Αυτό κάνουν. Δηλαδή, να σας πω κάτι, και προχθές είχα ακούσει. Ή μάλλον τι να πω για το προχθές. Γι' αυτό, γιατί θυμόσαστε που ξεκίνησε μια ιστορία λίγο για τις μούτζες. Ναι, πόσο ναι. Κοστίζει μια μούτζα. Ναι. Για μένα δεν υπάρχει αυτό, πόσο κοστίζει μια μούτζα από τον στον άλλον. Αν συνειδητοποιήσουμε κάθε μέρα ο αριθμός των ανθρώπων που κυκλοφορούμε στον δρόμο, ξέρετε πώς είναι, όλοι οι Έλληνες. Είτε ναι. με τα αυτοκίνητο, είτε με μηχανάκι, με ποδήλατο, με πατίνι, με τα πόδια, με γαϊδούρι, με άλογο, με ό,τι θέλετε. Όλοι εμπλέκονται και μπορεί να χτυπήσει ένα άλογο, να χτυπήσει ένα άλογο, μπορεί να χτυπήσει ένα φορτηγό. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλη μέρα είμαστε κάπου στον δρόμο, άλλοι με μεγάλη συχνότητα, άλλοι λιγότερο ας πούμε κάποια στιγμή. Και θα έπρεπε να καταλαβαίνουμε ότι συμμετέχουμε σε αυτό έναν εμφύλιο πόλεμο. Ναι. Δεν ξέρω, χάσαμε την επαφή μας, την επικοινωνία. Θα προσπαθήσουμε και πάλι, αν είναι εύκολο από το κοντρόλ, να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί με τον κύριο Μαρκουίζο, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που απασχολεί όλους μας, κυρίες και κύριοι, γιατί όπως είπε και νωρίτερα ο κύριος Μαρκουίζος, όλοι κυκλοφορούμε στους δρόμους, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν αυτοκίνητο, που κυκλοφορούν με τα πόδια και δυστυχώς γίνονται και τέτοια ατυχήματα, γιατί αυτοκίνητα παρασύρουν και πεζούς και χάνουν και μάλιστα τη ζωή τους. Είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα θα λέγαμε, που έχει να κάνει με την οδική μας συμπεριφορά και δεν ξέρω κατά πόσο έχει να κάνει και με την παιδεία μας πάνω σε αυτό το θέμα. Θα μας τα πει ο κύριος Μαρκουίζος. Προσπαθούν έτσι να επικοινωνήσουν μαζί του η τεχνική μας. Ελπίζω να τον έχουμε σε λίγο. Και βέβαια και εδώ στη Μεσσηνία έγιναν το τελευταίο διάστημα αρκετά έτσι τροχαία θανατηφόρα, έχασαν τη ζωή τους αρκετοί συνάνθρωποι μας. Θα προσπαθήσουμε να τον καλέσουμε και πάλι, δεν είναι εφικτή η επικοινωνία μας. Θα πάμε όμως στο άλλο θέμα. Με θετικό πρόσημο συνεννόησης και διαλόγου ολοκληρώθηκε σήμερα η προγραμματισμένη σύσκεψη με την πλευρά της Μεσσηνίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βάση την πρόσκληση που είχε απευθύνει ο Υπουργός Γεώργιος Γιώργαντάς για το μείζον θέμα της Ελιά Καλαμάτας ΠΟΠ. Με θετικό πρόσημο συνεννόησης και διαλόγου, ολοκληρώθηκε σήμερα η προγραμματισμένη σύσκεψη με την πλευρά της Μεσσηνίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση την πρόσκληση που είχε απευθύνει ο Υπουργός Γιώργος Γιώργαντάς για το μείζον θέμα της Ελιάς Καλαμάτας ΠΟΠ. Αφού όλοι πλέον διαπίστωσαν το που οδήγησαν οι παλινοδίες και οι αυλεψίες, κατέληξαν στην επιλογή ενός ουσιαστικού διαλόγου που πρέπει να υπάρξει με την πλευρά της Μεσσηνίας, δηλαδή το αυτονόητο. Το βασικό πλαίσιο που τέθηκε από τους εκπροσώπους που σήμερα έδωσαν το παρόν είχε να κάνει με την επέκταση της ζώνης του ΠΟΠ και στους όμορους νομούς. Την τροποποίηση την αναζητά άλλωστε εδώ και χρόνια η Μεσσηνία.
Στην παρέμβαση πρέπει να υπάρξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία του ΠΟ-προϊόντος από την τάση εκμετάλλευσής του από τρίτες χώρες, αλλά και στη λύση που μπορεί να βρεθεί σε εθνικό επίπεδο υπό το πλαίσιο των όσων θέτει ξεκάθαρα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μάλιστα, ήταν χαρακτηριστική η αναφορά πως πρέπει να κατανοήσουν όλοι πως η απόφαση του ΣΤΕ ενώνει, δεν διχάζει. Η όλη συζήτηση αποκτά έναν οδικό χάρτη, έτσι όπως και ο ίδιος ο Υπουργός θέλησε να καταθέσει ως άποψη σεβόμενος στην απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και αναμένεται μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου με τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και τους εκπροσώπους άλλων περιοχών να δομηθεί η πρωτοβουλία σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο απόφασης. Στην σημερινή σύσκεψη συμμετείχαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΜΕΠΟΠ, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωσης Μεσσηνίας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Παραμένουμε στο θέμα. Είναι μαζί μας ο Πρόεδρος της Ένωσης Μεσσηνίας, ο κ. Γιώργος Λαζόγιαννης. Καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Ιλιοπούλου, και ευχαριστώ που με καλέσατε. Για πείτε μας, πώς κύλησε η σημερινή συνάντηση. Ήταν η πρώτη συνάντηση μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ΠΟΠ Ελιά Καλαμάτας, για μια απόφαση που συζητήθηκε μετά από αρκετούς και με αντιδράσεις από άλλες περιοχές. Τι ακριβώς συζητήθηκε σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια πρόσκληση μας έκανε ο κύριος Υπουργός. Κάναμε μια συνάντηση σήμερα. Ήταν η Μεσσηνία, συγκεκριμένα ήταν η Ένωση Μεσσηνίας, να εκπροσωπούσα εγώ και ο κύριος Πάζιος, και ο Πάζιος με το διπλό ρόλο του Προέδρου της ΣΥΝΕΠΟΠ. Ήταν ο κύριος Γυφταίας σαν εκπρόσωπος, αντιπρόεδρος του ΣΥΝΕΠΟΠ. Ο κύριος Σταθόπλος, ο Περιφερειάρχης ο κύριος Νίκας, ο κύριος Αναστασόπλος, ο κύριος Ξικούρος, ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Και τους ευχαριστούμε όλους για τη συμπαράσταση, για τον αγώνα που δίνουν υπέρ του μεσσηνιακού αυτού αιτήματος και για να σωθεί το προϊόν. Κοιτάξτε να δείτε, ήταν μια σοβαρή κουβέντα η οποία είχαμε ειλικρινά σας λέω, είχα να τη δω μπροστά μου πολλά χρόνια. Mm-hmm. Ο Υπουργός μετά την πρόσκληση μας άκουσε με πολύ προσεκτικό, με μεγάλη προσοχή. Του αναλύσαμε όλα τα θέματα πως έχουν, τι καταστροφική ήταν αυτή η απόφαση του κυρίου Αποστόλου. Από εκεί και μετά έχουμε νέα δεδομένα, έχουμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Εμείς θέλουμε να επικυρώσουμε τις προδιαγραφές του ΠΟΠ, θέσαμε τα αιτήματά μας δηλαδή και να εφαρμοστεί η απόφαση. Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Δεν λέμε όχι στην επέκταση του ΠΟΠ στους όμορους νομούς, εφόσον επιστημονικά τεκμηριώνεται και γίνει μια μελέτη από τους ειδικούς επιστήμονες. Και δεν συντρέχει λόγος, δεν έχουμε καμία... Ναι. Ναι, κύριε Λαζογιαννή, με ακούτε? Ναι. Κύριε Λαζογιαννή, δεν έχουμε τον κύριο Λαζογιαννή. Ναι, στη... εσείς με ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούω. Πού εστίασε η κουβέντα, δηλαδή από εδώ και πέρα ποια βήματα θα ακολουθηθούν? Κοιτάξτε να δείτε, μετά από εμάς ο κύριος Υπουργός είχε με όλους τους περισσιακούς παράγοντες να του κάνει προτάσεις τεκμηριωμένες και νομικά να στέκονται όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και το ΠΟΠ της Ελιάς. Yeah. Από εκεί και μετά θα γίνουν διάφορες συζητήσεις. Δεν δεσμεύτηκε ο Υπουργός, δεν μας έκανε καμία ιδιαίτερη πρόταση, αλλά... ότι μας άκουσε με πολύ προσοχή και έδωσε μεγάλη σημασία πάνω σε αυτό το θέμα, πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Θα το δούμε όμως την πορεία αυτό. Ναι. Από εκεί και πέρα, κύριε Λαζόγιαννη, εκείνο που έχει πέσει στο τραπέζι της συζήτησης είναι η επέκταση, έτσι? Για την επέκταση του ΠΟΠ δεν έχουμε καμία αντίρρηση να γίνει μια επέκταση στους όμορους νομούς, όπως είναι η Λακωνία, η Αρκαδία, η Ηλία, έτσι, αυτό. Αλλά να τεκμηριώνεται επιστημονικά. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα πάρουμε μια τέτοια απόφαση, κανένας άλλος εκτός από τους επιστήμονες, οι οποίες θα έχουν τα θέματα, τα οποία θα είναι εφικτά και θα γίνονται. Ναι. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και οι αντιδράσεις και από τη Λακωνία και από την Εντολοκαρνανία. Κατά κάποιο τρόπο ζητούν την επέκταση. Ακριβώς. Σήμερα ξέχασα, παρέλειψα να σας πω ότι ήταν από τη Λακωνία και η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία συμφωνούν με τις θέσεις μας οι άνθρωποι και θέλουν την επέκταση όπως θέλουμε και εμείς με τους όρους που βάζουμε και στη Λακωνία. Και μάλιστα μου ασκήνησε και την περιέργεια, επειδή μιλάνε για τον ΝΑΖ, ξέρω εγώ ότι δεν έχουμε και αυτά. Σύμφωνα με τη ΔΑΟΚ, η παραγωγή στη Μεσσηνία δεν είναι 4.000 και 3.000 τόνους και 5 που λένε, είναι 9.000 τόνοι. Είναι η δία κατανάλωση, η μισή, και η άλλη μισή είναι για εξαγωγές. Mm-hmm. Και πέραν από αυτού, αν
τεκμεριώνεται επιστημονικά, έχει γίνει και επέκταση από τη γειτονική Λακωνία που είμαστε και σε μια κουβέντα με τη Συντονιστική Επιτροπή εκεί. Οι άνθρωποι αυτοί και με τις υπογραφές που έχουν μαζέψει συγκεντρώνουν από αγρότες, συγκεντρώνουν 25.000 τόνους ελιές. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ναι. 25.000 τόνους ελιές. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μάλιστα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το, δεν, είναι ναι. ποσο, δεν είναι η ποσότητα δηλαδή. Είναι ένα θήκιο αίτημα το οποίο τόσα χρόνια έγιναν λάθη. Ναι, και γιατί... από εμάς πολλές παραλήψεις και πολλά λάθη. Ναι, συμφωνούμε. Αλλά από εδώ και μπροστά όμως και πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον και να δούμε πώς θα σωθεί αυτό το προϊόν που είναι τέτοια πέραση και είναι τόσο καλό παντού και περνάει άνετα. Δηλαδή τι έχουμε, τι ζητάμε. Ζητάμε ναι. να εφαρμοστούν τα νόμιμα. Τίποτα άλλο. Και δεν έχουμε καμία διένεξη με κανέναν τυποποιητή, με κανέναν παραγωγό από τους άλλους νομούς. Mm-hmm. Ναι, γιατί εκεί που θέτουν έτσι το σημείο εκείνο που πρέπει να εστιάσει η οποιαδήποτε απόφαση είναι οι ποσότητες και γι' αυτό έτσι το είπαμε και καλά κάνατε και το διευκρινίσατε ότι δεν έχουμε τόσο μικρές ποσότητες που αναφέρουν οι άλλες περιοχές. Ακριβώς, οι ποσότητες είναι από τα στοιχεία που έχουμε από την ΤΑΟΚ. Ναι. Αυτές είναι οι επίσημες ποσότητες που έχει Μεσσηνία. Κατά κλείδι, κύριε Λαζόγιαννη, έγινε το πρώτο βήμα, έτσι. Έγινε το πρώτο βήμα. Μετά από εμάς ακολουθούσαν άλλη σύσκεψη, όπως σας είπα, με περισσιακούς παράγοντες του Υπουργείου εκεί. Θα κάνει και άλλες διαβουλεύσεις και από εκεί και μετά θα ξαναμιλήσουμε και θα ξανασυναντηθούμε τον Υπουργό και αναμένουμε και την απόφαση δική του. Πιστεύω όμως ότι έγινε ένα καλό πρώτο βήμα στην κουβέντα σήμερα. Κρατάμε αυτό και έπεται και συνέχεια. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στον κύριο Τάσο Μαρκουίζο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μαρκουίζο, με ακούτε τώρα? Ακούμαστε. Λοιπόν, ωραία. Λέγαμε λοιπόν ότι όλοι κυκλοφορούμε στους δρόμους, λέγατε. Στον δρόμο, ναι. Και κάνουμε εγκλήματα κατά του εαυτού μας. Ξέρετε, δηλαδή, αυτό που λέμε, λέγεται αυτοεκτίμηση. Δηλαδή, αν ο καθένας μας καταλάβει πόσο σπουδαίος και σημαντικός και πολύτιμος και ανεκτίμητος και αναντικατάστατος και αγαπημένος είναι για το σπίτι του, θα φρόντιζε κάθε απόγευμα να γυρίζει. Δεν μπορεί να φεύγει το πρωί από το σπίτι τσαμπουκαλεμένος και θυμωμένος, γιατί το πρόβλημα της οικονομίας σου, των συντάξεών σου, ο Τούρκος, ο COVID, αυτά όλα βεβαίως είναι μέσα σε μια στη σειρά, αλλά το πρώτο πράγμα είναι, φεύγοντας από το σπίτι, να δεσμεύεσαι να ξαναγυρίζεις το απόγευμα και να νιώθεις τη μέγιστη χαρά που είναι να κάνεις αγκαλιά τα παιδιά σου. Mm-hmm. Λοιπόν, αν αυτό δεν γίνει κατανοητό, δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το επιβάλλεις με τη βία. Αυτό πρέπει ο καθένας να καταλαβαίνει την αξία του και τις αγκαλιές που χάνονται όταν δεν φτάνει στο σπίτι του. Πάνω σε αυτό που λέτε, για να σκεφτεί ο καθένας από εμάς ότι πρέπει να γυρίσει σπίτι του το βράδυ, να αγκαλιάσει τα παιδιά του, τι πρέπει να κάνει για να γυρίσει σπίτι? Κοιτάξτε, εσείς μην περιμένετε να σας πω. Τι να σας πω. Λοιπόν, πάρα πολλοί είναι απλά, που δεν γυρίζουν, τα ξέρουμε όλοι, αλλά όταν τα είναι, πούμε... Είναι πεζή. Τι να πούμε λοιπόν. Πώς θα προσέγει, πρώτα θα κάνει το αριστερό πόδι μπροστά, μετά το δεξί. Μετά το αριστερό, μετά το δεξί. Στο σκαλοπάτι να προσέξει, μην φάει τα μούτρα του. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν είναι το πώς οδηγείς. Είναι το πόσο είσαι ταπεινός και σεμνός, γνωρίζοντας ότι στον δρόμο κάθε χρόνο έχουμε εκατόμβες. Να σας πω ότι αυτό, να το πούμε δηλαδή, ποια είναι η μεγαλύτερη ευτυχία για έναν άνθρωπο. Για έναν οικογενειάρχη. Να κάνει η μεγαλύτερη ευτυχία είναι η στιγμή γέννησης του παιδιού του. Και ποια είναι η απόγνωση? Είναι ο θάνατος ή η αναπηρία των παιδιών που πάρα πολλά βρίσκονται σε κατάσταση, σε ιδρύματα αποκατάστασης και δεν επανέρχονται ποτέ. Είναι παιδιά, δηλαδή, για να καταλάβετε, αυτοί οι νέοι, τα τροχαία αυτά είναι πρώτη αιτία θανάτου σε ηλικίες από 5 έως 29 ετών. Που σημαίνει ότι ένας άνθρωπος νέος στην ηλικία αυτή, όταν χάνει τη ζωή του ή όταν καταστρέφει την υγεία του, τι δεν έχει προλάβει να κάνει? Παιδάκια. Mm-hmm. Αυτό το πρόβλημα λοιπόν είναι η γενοκτονία. Λοιπόν, εμείς έχουμε μια γενοκτονία τρομακτική που κανένας δεν την αναπαράγει και την αναφέρει. Δηλαδή εδώ γκρινιάζουμε για τη γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων που δεν την αναγνωρίζουν οι Τούρκοι και δεν ακουμπάμε καν τη δική μας γενοκτονία που δημιουργούμε μόνοι μας κατά των παιδιών μας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Να σου πω, θυμόσαστε τον Ιάσονα που σκοτώθηκε έξω από τη Βουλή. Τον Αδαμάντιο, έναν αθλητή με κύπελα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που χάνουν και καταστρέφουν τη ζωή τους. Και είναι όλοι παιδιά. Ξέρετε, άλλο
να χάνει τη ζωή του κάποιος από COVID, ας πούμε, που ήταν μία μάστιγα. Έτσι, ο μέσος όρος είναι συνήθως άνθρωποι πάνω από 65-70 ετών, 75-80. Εγώ ανήκω σε αυτούς, 75. Δεν υποβαθμίζω την αξία της ζωής μου. Αλλά θεωρώ ότι τραγωδία και μέσα στο μυαλό μου αγωνία δεν είναι αν θα πεθάνω εγώ κάποια στιγμή. Είναι τι θα κάνουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Mm-hmm. Και αυτό που πλήττει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας είμαστε εμείς με τα αυτοκίνητα και με τις μοτοσυκλέτες. Δηλαδή, να καταλάβετε ότι τα τελευταία 70 χρόνια, επειδή είπατε ότι έχουμε αρκετά ατυχήματα, μην μετράτε μήνες, μετρήστε 70 χρόνια. Ναι. 150.000 νεκροί, 200.000 ζωντανοί νεκροί βαριά ανάπηροι, 250.000 ελαφρότερα ανάπηροι που μπορούν και αυτοξυπηρετούνται, 2 εκατομμύρια τραυματίες και 1 εκατομμύριο αγέννητοι. Πώς σας φαίνεται αυτό? Μάλιστα. Δηλαδή μιλάμε ότι πέφτει ο πληθυσμός της χώρας, mm-hmm. αυτό λέγεται γενοκτονία και αυτό είναι το δημογραφικό. Αυτό είναι το δημογραφικό. Επειδή όλο και οι νεότεροι, ας πούμε, παθαίνουν κυρίως τα θανατηφόρα τροχαία, γιατί βλέπουμε έτσι κάποια στοιχεία, είδαμε και εδώ στη Μεσσηνία το τελευταίο διάστημα νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Βεβαίως, χρειάζεται να έχουμε οδηγική παιδεία, δεν υπάρχει. Τι είναι ότι οδηγική, πρώτα απ' όλα όχι οδηγική, οδική, δηλαδή παιδεία στον δρόμο, είτε περπατάω, είτε είμαι συνοδικός και συνεπιβαίνω, είτε κάνω ποδήλατο, είτε κάνω πατίνι, είτε κυκλοφορώ με γάιδαρο, είτε δημιουργώ με αυτοκίνητο και φορτικό και πούλμαν, η παιδεία είναι αυτό που βιώνει και καταγράφει ανεξίτηλα στο μυαλό του ο κάθε νέος που γεννιέται σε ένα σπίτι, σε μια οικογένεια, από μηδέν, από ενός λεπτού εμφάνισης στη ζωή του, έως 6 ετών. Και ποιον θαυμάζει και αντιγράφει? Αυτά είναι τα βιωματικά. Μιλάμε για τα πρότυπα, έτσι. Ποια είναι τα πρότυπα, λοιπόν? Ο παππούς και η γιαγιά και πάνω απ' όλα ο μπαμπάς και η μαμά και τα μεγαλύτερα αδέλφια. Και όπως μεγαλώνει, στα 6 του και μετά αρχίζουν οι αναστροφές και στο σχολείο και ο δάσκαλος και ο αστυνομικός. Και ο ιερέας και η τοπική αυτοδιοίκηση και ο δήμαρχος και όλοι οι πολίτες που κυκλοφορούν στον δρόμο διδάσκουν τα παιδιά τους πώς δεν θα γυρίσουν ζωντανά σπίτι τους. Σας παρακαλώ, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε παιδεία, πάμε στο σχολείο. Τι στο σχολείο? Δύο ημίωρα ήταν καταγεγραμμένα πέρσι, που μπήκε μέσα κάποιος δάσκαλος και τους είπε, ξέρω εγώ, μερικά άρθρα του ΚΟΚ. Μα ο ΚΟΚ είναι ένας κώδικας μπούσουλας που μας διευκολύνει για τη ζωή μας εδώ. Έχουμε μπουρδουκλωθεί. Δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που συμβαίνει έξω δεν είναι παρά... Δηλαδή, οι θάνατοι, τα ατυχήματα που είπατε εσείς, τα δυστυχήματα που το διορθώσατε, τα εγκλήματα είναι εγκλήματα. Διότι όταν χάνει τη ζωή του το παιδί, χάνει το παιδί του ένας γονιός, εκείνη τη στιγμή αυτός δεν εκλαμβάνει αυτό το πράγμα ως μια παραβασούλα που έκανε αυτός που τον παρέσυρε και ο νόμος ο δικός μας λέει παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας εξαμελίας, δηλαδή που περνάει το κόκκινο, που τρέχει μέσα στη γειτονιά, που οδηγεί μεθυσμένος, περνάει στο απέναντι διάζωμα. Αυτό είναι εξαμελίας. Αυτό όταν λοιπόν επιταχύνεις σε κάποιο κόκκινο φανάρι, ας πούμε, κάποια στιγμή, σε ένα stop, είναι έγκλημα με πρόθεση. Έχεις τάση να εμπλακείς. Όπως και έχουμε και πάρα πολλά, όπως θα ξέρετε, πάρα πολλές εγκαταλείψεις. Όπου είναι κακούργημα πια. Είναι κακούργημα να εγκαταλείψεις. Δηλαδή μπαίνεις σε μια διαδικασία. Δεν λέω ότι κάποιος το κάνει σκόπιμα. Αλλά από την ώρα που έχεις εμπλακεί, πρέπει να σταματήσεις. Να δεις, να βγεις και να προσπαθήσεις να μπαλώσεις τα αμπάλωτα. Όχι να φύγεις. Φοβούμενος μήπως δεν είναι δικό στο αμάξι, είναι ανασφάλιστο, είσαι μεθυσμένος, είσαι δηλός, όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια, ναι, το θέμα αναδεικνύεται πάντα όταν γίνεται κάποιο τροχαίο δυστύχημα, όταν χάνουν κάποιοι άνθρωποι τη ζωή τους και μετά ξεχνιέται και πάλι, γιατί χρόνια τώρα σε αυτή τη χώρα κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Συζητάμε το ίδιο πράγμα και δεν υπάρχει κάποια λύση. Αντί να μειώνονται τα τροχαία, αυξάνονται. Ναι, κοιτάξτε, στην επικράτεια έχουμε ούτως ή άλλως τα τελευταία μερικά χρόνια μέσω όρο 3 νεκρούς κάθε μέρα. Ναι. Έτσι, άλλους 3 περίπου βαριά ακροτηριασμένους και 4 περίπου αγέννητους. Δηλαδή μιλάμε για 10 απώλειες την ημέρα. 10 απώλειες την ημέρα, 3.500 το χρόνο. Και είναι η ομάδα η παραγωγική και η αναπαραγωγική. Είπαμε ότι το πρόβλημα όταν χάνει τη ζωή του, που αυτός τη χάνει, ένας νέος άνθρωπος δεν έχει προλάβει να κάνει παιδάκια. Άρα ούτε παιδάκια, ούτε εγγονάκια, ούτε δυσεγγονάκια. Πάει το γενεολογικό δέντρο της οικογένειας, το σπίτι βυθίζεται σε δυστυχία, δεν πλησιάζεται, κανένας δεν ζουν οι άνθρωποι. Είναι σε κατάσταση απόγνωση όταν έχεις χάσει τον άνθρωπό σου. Εδώ δηλαδή έχουμε έναν εμφύλιο πόλεμο, για να καταλάβετε. Έναν εμφύλιο πόλεμο. Στον δρόμο. Κύριε Μαρκουγιούζο, εκτιμάτε ότι αν αυστηροποιηθούν οι ποινές θα φέρουν και αποτέλεσμα? Βεβαίως, αλλά κοιτάξτε, η σειρά εδώ πρέπει να ξεκινήσεις.
να δοθεί μια γραμμή, μια εντολή, μια καθοδήγηση, κάποια χρήματα, δεν ξέρω πώς θα πω, ποια είναι η σχέση του επίσημου κράτους, ας πούμε, με τα μέσα μαζικής. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να κάνουν αυτό που κάνανε μέχρι τώρα με τον COVID. Επί δύο χρόνια τι κάνετε? Όλη η μέρα αναφέρεται ποια είναι τα κρούσματα, πόσοι είναι διασωληνωμένοι, πόσοι είναι από εδώ, πόσοι πεθάνανε, πόσοι κάνανε, πόσοι δείξανε. Και καλά κάνουν και προσπαθούνται να ευαισθητοποιήσουν τους ανθρώπους. Έτσι. Λοιπόν, την επαναληπτικότητα, αν αυτό στα κανάλια οι άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι αναφέρονται σε όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα, σε όλα αυτά τα οδικά εγκλήματα και δείχνουν σκηνές απόγνωσης, δείχνουν πώς είναι να περπατάει ένας γονιός πίσω από το λευκό φέρετρο του παιδιού του. Πέρασε το μέσα στο σπίτι να το δει λοιπόν, να καταλάβει ότι αυτό παίζει κορώνα γράμματα όλη μέρα. Έτσι. Αυτό, μαζί με την ευαισθητοποίηση της οικογένειας που λειτουργεί σαν πρότυπο για τα παιδιά, να μιλήσουμε και για την, πάνω απ' όλα για την αυστηρότερη νομοθεσία. Δεν μπορεί να έχεις προστιμά αστεία για απόπειρες θανάτου. Δηλαδή σκεφτείτε, θα ξέρετε πόσο κοστίζει ο ανασφάλιστος εργαζόμενος, ποιο είναι το πρόστιμο για ανασφάλιστο εργαζόμενο στην εφορία. Είναι 10.500 ευρώ. Να σας ρωτήσω, τι είναι πιο τραγικό, να έχεις ανασφάλιστο παιδί ή ανάπηρο παιδί? Αποδεικνύεται λοιπόν, το ανάπηρο κάνει 700 ευρώ μείον 50% έκπτωση. Και το άλλο κάνει 1500. Μήπως δεν είμαστε σαν σκελά μας? Σας λέω ότι δεν μπορεί η οικονομία, ο Τούρκος, οι εκλογές που θα αρχίσουν από εδώ και πέρα να είναι πρώτα στην προτεραιότητα. Η οικονομία, συντάξει, από τη Μούπε, Σούπα, όλα αυτά που αφαιρούν την τσέπη μας δηλαδή. Δεν μπορεί να είναι μπροστά από την αξία της ζωής των παιδιών και των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται και η πολιτεία, γιατί η πολιτεία πάει και ανάποδα. Δεν είναι η πολιτεία που αποφασίζει, είναι ο πολίτης που αποφασίζει να κάνει αίτημα, να απαιτήσει από την πολιτεία να στρέψει το βλέμμα της με σεβασμό και με ταπεινότητα στα θύματα που είναι παιδιά που σκοτώνονται άδικα στον δρόμο. Εδώ είπαμε ότι κατανοούμε σαν κράτος τους νεκρούς στην Ουκρανία, την μαμάδες στην Ουκρανία και τις μαμάδες στην Ρωσία που χάνουν τα παιδιά τους, και δεν κάνουμε το ίδιο πράγμα με τον εμφύλιο πόλεμο που γίνεται στους δρόμους. Δηλαδή θέλει μια ριζική αλλαγή, δεν αλλάζει. Είναι πολύ δύσκολο το πράγμα. Αποτυπώνεται με την καλύτερη λέξη και έκφραση την κατάσταση που επικρατεί, και επειδή έτσι ολοκληρώνοντας ξεκίνησε το καλοκαίρι, έχουμε μπει για τα καλά, και συνήθως στους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρούμε αύξηση των δυστυχημάτων. Να σας πω πώς είναι η αύξηση, για να μην έχουμε παραμύθιασμα. Πρώτα απ' όλα δεν γίνεται κατά τις εξόδους που φεύγουν όλοι μαζί. Γενικότερα το 85% των θανάτων συντελείται μέσα στις πόλεις με ταχύτητες κάτω από 40 χιλιόμετρα την ώρα. Το 85% των θανάτων και των αναπηριών γίνεται με ταχύτητες κάτω από 40. Αφήστε τους μύθους των 150 και 200 και 250. Να σας θυμίσω ότι αν φαίνεται λίγο αυτό, ότι τα θύματα είναι όλα θύματα πόλεων, θα σας θυμίσω ας πούμε κάποια στιγμή ποια είναι η ταχύτητα με την οποία κάποιος διαχείριζεται. Θα κατακούσει για τον Μπόμπαν Γιάνκοβιτς που είχε χτυπήσει το κεφάλι του σε μια μπασκέτα και ο άνθρωπος κατέστρεψε τη ζωή του. Θέλω να πω ότι ο ανθρώπινος οργανισμός έχει μειωμένες αντοχές. Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα είναι ότι μέσα πόλης, άρα τώρα με τις γιορτές, εκεί που θα φτάνουν, στις πόλεις για να κάνουν τα μπάνια τους, όπου πάνε αυτό το δίμηνο τρίμηνο, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο χωριό, στη Λιμνούπολη και οπουδήποτε, να φροντίζουν να κυκλοφορούν. Νυφάλοι, μην πλακώνετε, γιατί όλοι πηγαίνουν και πλακώνετε στις τσικουδιές. Και μετά με οικογένεια ή χωρίς οικογένεια παρασύρουν στον άλλον. Έτσι. Γίνονται λοιπόν τα δυστυχήματα κατά το δίμηνο, τρίμηνο, ποιο είναι αυτό, και όχι στα εθνικά δίκτυα. Στα εθνικά δίκτυα έχει μειωθεί πάρα πολύ το ποσοστό. Αυτό σας είπε, το 85% είναι μέσα στην πόλη. Το 2-3% είναι στα εθνικά δίκτυα και το υπόλοιπο 10% είναι στο επαρχιακό δίκτυο. Αυτό που χρειάζεται πάνω απ' όλα, το ξανατονίζω, είναι να ανεβάσουμε το επίπεδο της τραγικής απώλειας που είναι να χάσουμε τις αγκαλιές από την οικογένειά μας. Αυτό λοιπόν συμβαίνει κατά το μέγιστο ποσοστό σε νέες οικογένειες και νέα παιδιά μόνο στον δρόμο. Ας το ανεβάσουμε λοιπόν εκεί που το αξίζει, να φυλαχτούμε, να βγαίνουμε στον δρόμο. Εγώ λέω κάθε πρωί πριν κλείσεις την πόρτα σου, να μπεις στο αυτοκίνητό σου ή να πας με τα πόδια στη δουλειά σου ή να πας όπου θέλεις, έτσι να κοντοστέκεσαι και να σκέφτεσαι πόσες τρυφερές και μοναδικές αγκαλιές και χαμόγελα και τρυφερά πράγματα υπάρχουν στο σπίτι σου που τα απαρνείσαι και τα αφήνεις ορφανά. Αυτό. Χρειάζεται καμιά άλλη παιδεία? Μάλιστα. Αυτό και μόνο όπως το περιγράφετε πρέπει να σκεπτόμαστε όλοι. Κύριε Μαρκουζό, να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά που προσπαθείτε. Καλή συνέχεια.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι γεγονός. Το θερμόμετρο σε πολλές περιοχές αγγίζει τους 38 και 39 βαθμούς, ενώ αναμένεται αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας από αύριο Παρασκευή. Στο πικ του σήμερα, ο πρώτος ισχυρός καύσωνας του καλοκαιριού με τη θερμοκρασία να αγγίζει ακόμη και τους 41 βαθμούς Κελσίου και τους καλαματιανούς να σπέβδουν για ανάσες δροσιά στις παραλίες. Πρώτος καύσωνας, εντάξει, όχι και τόσο πολύ καύσωνας, ζεστή μέρα είναι καλοκαιρινή. Εντάξει, μπαίνουμε στη θάλασσα, δροσιζόμαστε, έξω εδώ από τα δροσερά, μέχρι να περάσει η ώρα. Τα καφεδάκια μας πίνουμε, το νεράκι μας, 4 ευρώ εδώ καφές, ξαπλώστες τέτοια δεν πληρώνουμε, ως στιγμής πάμε καλά. Ερχόμαστε λίγο νωρίς πρωτού σηκωθεί το κύμα, γιατί μετά σε καμιά ώρα αρχίζει το κυματάκι εδώ πέρα και περνάμε ωραία, ωραία. Είμαστε εδώ παραίτσα όμορφοι. Περνάμε όμορφα. Πρέπει να φοράμε καπέλο, γυαλιά, κρέμα στο σώμα και στη θάλασσα. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Οι παραλίες της Καλαμάτας έχουν γεμίσει από κόσμο, ενώ οι περισσότεροι προσπαθούν τις μεσημεριανές ώρες να μένουν στο σπίτι. Αποφεύγουμε το μεσημέρι στο σπίτι με το αρκοντήσιο, βεβαίως. Αρκοντήσιο, χαλαρά. Και όταν το απόγευμα λίγο φτιάξει κατάσταση, πάλι έξω. Σπίτι, εντάξει, με αρκοντήσιο και αυτά. Τι άλλο. Ελαφριά γεύματα, πολλά νερά. Πολλά νερά. Μόνο το πρωί ερχόμαστε από τις 9 η ώρα μέχρι στις 12 το πρωί. Τώρα με αυτή τη θερμοκρασία. Αλλιώς θα είχαμε μαζευτεί πιο γρήγορα. Και αν δεν έχουμε, δουλίτσες το πρωί, απόγευμα πάντα. Μεσημέρι καθόλου. Ναι. Σπίτι λίγο ερκοντισιόν σε ένα δωμάτιο, γιατί κοιτάμε γιατί με την ενέργεια όλα αυτά με τα ρεύματα. Σήμερα έχουμε σπίτι μας εδώ λίγο παραπάνω. Πάμε εκεί πέρα, έχουμε το air-condition, 3 air-condition στο σπίτι. Όσο να είναι, καλά είναι. Πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σπουργή της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Που αγαπήθηκε με πάθος και περηφάνεια. Οι ρίζες, η ιστορία, η παράδοση, η ταυτότητά σου. Το χθες και το σήμερα. Άνθρωποι, εικόνες, συναισθήματα. Είναι ο τόπος για τον οποίο θέλεις να γνωρίζεις τα πάντα. Τι συμβαίνει στο νησί, την πόλη,
τη γειτονιά σου, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό για το οποίο όλοι συζητούν? Ποια είναι η είδηση που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή? Όσο περισσότερα γνωρίζεις για τον τόπο σου, τόσο γίνεσαι κομμάτι του. Ένωση Ενημερωτικών Τηλεοράσεων Ελληνικής Περιφέρειας. Πίστεψε στον εαυτό σου. Μίλα για τα συναισθήματά σου. Βάλε στόχους στη ζωή σου και προχώρα. Η ζωή έχει πλαγιές. Από εσένα εξαρτάται. Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Και επεψήμες ενίας σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ. Επιστρέψαμε είμαστε και πάλι εδώ και θα συνεχίσουμε με ένα θέμα που μας προβληματίζει έτσι το τελευταίο διάστημα και δεν είναι άλλο από την αύξηση των κρουσμάτων. Αυξήθηκαν και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μας. Είναι μαζί μας η διοικήτρια του νοσοκομείου Καλαμάτας, η κυρία Ελένη Αλιφέρη. Καλησπέρα σας, κυρία Αλιφέρη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Κυρία Αλιφέρη, παρότι είμαστε μέσα στο καλοκαίρι και περιμέναμε ότι θα έχουμε μια καλή αποκλιμάκωση, βλέπουμε καθημερινά να αυξάνονται τα κρούσματα και αυτό καταλαβαίνουμε ότι αποτυπώνεται και στα νοσοκομεία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια μικρή αύξηση των νοσηλιών. Ακόμα όμως δεν αποτυπώνεται σε πολύ μεγάλη πίεση σε επίπεδο νοσηλιών, όμως αποτυπώνεται σε επίπεδο προσέλευσης, ανθρώπων οι οποίοι έχουν μολυνθεί και έρχονται για εκτίμηση της κατάστασής τους. Αυτό εκεί που είχαμε πολύ ελάχιστα περιστατικά από 0 έως 2-3 καθημερινά, ήδη έχουμε φτάσει στα 15 ημερησίως κατά μέσο όρο ανθρώπους οι οποίοι προσέρχονται για εκτίμηση της κατάστασης. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η πίεση υπάρχει στα επίγοντα του κορονοϊού. Αυτή είναι η εικόνα. Σε επίπεδο νοσηλιών είπαμε ότι αντέχει ακόμα το νοσοκομείο, δεν θα έλεγα ότι υφίσταται κάποια πολύ μεγάλη πίεση. Πολλές νοσηλίες είναι ελαφρές από ό,τι φαίνεται, δεν είναι και πολύ βαριές, εκπλήν των ανθρώπων οι οποίοι είναι μεγάλης ηλικίας και έχουν συνοσηρότητες σοβαρές από άλλες αιτίες. Συνεπώς παραμένει αυτό που λέγαμε και το χειμώνα, ότι οι μεγάλες ηλικίες και τα άτομα που έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα θα πρέπει να προσέχουν και μέσα στο καλοκαίρι πλέον. Και πρέπει μέσα στο καλοκαίρι, κυρία Ηλιοπούλου, εμείς αυτό που συνιστούμε και αυτό που λέμε είναι ότι σε χώρους κλειστούς και σε χώρους πολυσύχναστους γενικά η χρήση μάσκας είναι κάτι που θα προστατεύσει. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποφύγουν. Τώρα εντάξει, καλοκαίρι είναι, είμαστε πιο πολύ έξω. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Έχουμε και αυξημένη επισκεψιμότητα στη Μεσσηνία. Μπορούμε λοιπόν να χαρούμε πάρα πολλές στιγμές έξω, χωρίς ενδεχομένως και χωρίς μάσκα στη θάλασσα. Όμως σε κλειστούς χώρους, σε πολύ στενές επαφές, σε κλειστά εστιατόρια, σε κλειστές αίθουσες οι οποίες ενδεχομένως γίνονται εκδηλώσεις κλπ. Νομίζω ότι καλό είναι όλοι να φορούν μάσκα, έτσι θα προστατευτούν από λοιμώξεις, επαναλοιμώξεις, γιατί βλέπουμε και αυτό, το ότι οι άνθρωποι που έχουν μια φορά μολυνθεί μολύνονται πάλι, χωρίς βέβαια να έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Πλην των ανθρώπων που σας ανέφερα πριν, μεγάλης ηλικίας και ανθρώπων με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Είναι αυτό που λέτε, ότι υπάρχουν επαναλοιμώξεις, ακόμα και σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί και με την τρίτη δόση του εμβολίου. Βεβαίως, βεβαίως. Συνεπώς είναι και το θέμα των μεταλλάξεων πλέον, που δεν ξέρω κατά πόσο έτσι λειτουργεί αρνητικά προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, η γενική παρατήρηση είναι ότι ο εμβολιασμός φαίνεται και από αυτά που βλέπουμε στο νοσοκομείο ότι προστατεύει από πολύ σοβαρές νοσήσεις. Αυτό είναι και σε αυτή τη φάση διαπιστώνεται.
Μάλιστα. Τουλάχιστον αυτό, ότι δεν έχουμε πίεση στα νοσοκομεία ακόμα και ας ελπίσουμε να πάει έτσι, να κυλήσει έτσι το καλοκαίρι και από το χειμώνα τα ξαναβλέπουμε. Τώρα όσον αφορά, κυρία Λιφέρη, με τα θέματα του νοσοκομείου, έχουμε νέες προσλήψεις, τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο? Ναι, ναι, πραγματικά βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Έχουν ολοκληρωθεί διαδικασίες κρίσιμων ειδικοτήτων, όπως ήταν η πνευμονολογική και η διαδικασία της παιδιατρικής. Είμαστε δηλαδή πολύ καλά στελεχωμένοι σε αυτά τα επίπεδα, σε αυτές τις ειδικότητες. Αυτές τις μέρες θα κινηθεί η διαδικασία για την πρόσληψη ενός καρδιολόγου ακόμα επικουρικού και φυσικά αναμένουμε τα αποτελέσματα προκήρυξης δύο θέσεων ακόμα καρδιολόγων. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Η καρδιολογική γενικά έχει πάρα πολλά περιστατικά και ιδιαίτερα το καλοκαίρι είναι, λόγω της αύξησης του πληθυσμού, είναι μια ειδικότητα που κινείται πάρα πολύ, κινούνται πολύ τα περιστατικά τα καρδιολογικά. Σε αυτό το επίπεδο λοιπόν είμαστε αρκετά καλά. Θα σας έλεγα ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια το προηγούμενο χρονικό διάστημα με μεγάλη έτσι πίεση πίσω από όλες τις προκηρύξεις, η οποία έφερε αποτέλεσμα. Βέβαια αναμένουμε και θα θέλαμε μια καλύτερη στελέχωση στα θέματα των παθολόγων, γιατί οι παθολογικές μας εξακολουθούν να έχουν, να έχουμε 6 παθολόγους αυτή τη στιγμή στην κύρια λειτουργία των 2 παθολογικών κλινικών και έναν στην κλινική COVID. Ασφαλώς θα θέλαμε περισσότερους παθολόγους για τις παθολογικές κλινικές. Μάλιστα. Και τώρα με το θέμα των εφημεριών, τι γίνεται? Γιατί είχαμε έτσι και πρόσφατα την ανακοίνωση του Συλλόγου των Ειδικευμένων Γιατρών. Θα υπάρχει πρόβλημα μέσα στο καλοκαίρι? Δεν νομίζω. Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε τέτοιο θέμα. Ναι. Δεν βλέπω να αντιμετωπίζουμε τέτοιο θέμα εμείς. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει κάτι άλλο. Να σας Όχι, θα σας πω ότι θα γίνουν οι ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα για το πλήρη λειτουργία των τακτικών ιατρίων. Ναι. Που θα λειτουργήσουν όλες οι ειδικότητες, όλοι θα μπορούν να επισκεφθούν γιατρούς του νοσοκομείου για ραντεβού. Και θα πάρουμε έναν πιο κανονικό ρυθμό, ελπίζοντας φυσικά να μην έχουμε ανατροπές σοβαρές από τα θέματα του COVID. Μακάρι. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα στο Δήμο Καλαμάτας. Τώρα εκείνο που επιθυμεί και προσδοκά και η Μεσσηνία αλλά και ο Δήμος Καλαμάτας είναι να γίνει γαστρονομικός τουριστικός προορισμός και βέβαια είχε μπει στη διαβούλευση το λογότυπο και πρωταγωνίστησε βέβαια η ελιά και το ελαιόλαδο. Η ιστορία, ο πολιτισμός, η γαστρονομία και η πολιτιστική κληρονομιά κυριάρχησαν στην διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε για το ποια θα είναι η ταυτότητα της Καλαμάτας ως τουριστικός προορισμός. Το σημείο επιλογής του τουριστικού σήματος και του λογοτύπου που θα αποτελεί το θεμέλιο της νέας τουριστικής ταυτότητας της Καλαμάτας βρίσκεται η εξέλιξη της μελέτης που θα ολοκληρώσει το στρατηγικό σχεδιασμό για το τουριστικό μάρκετινγκ του Δήμου. Σε μια ανοιχτή διαβούλευση που προηγήθηκε και είχε ως θέμα τη διαμόρφωση του τουριστικού αφηγήματος της πόλης και στην οποία συμμετείχαν εμπλεκόμενοι φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού, κατατέθηκαν απόψεις για το πού θέλουμε να πάμε το αφήγημα αυτό και ποιες είναι οι κύριες προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης της πόλης μας. Και εκεί κυριάρχησαν η ιστορία και ο πολιτισμός, το φυσικό και το αστικό περιβάλλον, ο γαστρονομικός τουρισμός και η πολιτιστική δημιουργία, όπως σας είπα. Η ελιά Καλαμάτας και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο κυριάρχησαν και η Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα αποτελεί πλέον και επίσημα ένα γαστρονομικό προορισμό μέσα από τα αποτελέσματα της διαβούλευσης και τώρα μένει να ψηφίσει το κοινό ποιο θα είναι το λογότυπο από αυτά που έχουν αναρτηθεί στην σελίδα του Δήμου Καλαμάτας. Κράτησε μετά την πρώτη διαβούλευση το αφήγημα η Καλαμάτα να αναδειχθεί ως γαστρονομικός τουρισμός με επίκεντρο την ελιά Καλαμάτας και το λάδι, το έξτρα, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Καλαμάτας. Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή του τουριστικού σήματος και υπάρχουν, είναι διαθέσιμες σε link
στο site του Δήμου Καλαμάτας είναι διαθέσιμες 4 προτάσεις από την πλευρά του μελετητή, επάνω στις οποίες μπορούν να ψηφίσουν οι συμπατριώτες μας, οι συμπολίτες μας, όπως έκαναν και στην προηγούμενη διαβούλευση, όπου επελέγει η γαστρονομία και η ελιά Καλαμάτας ως το κυρίαρχο. Σε αυτό λοιπόν το πνεύμα, μέχρι τη Δευτέρα 4 Ιουλίου θα μπορούν όλοι να ψηφίσουν για να δούμε ποιο θα είναι το λογότυπό μας. Βρισκόμαστε έτσι στην έναρξη του καλοκαιριού, αν και κοντεύει να ολοκληρωθεί και ο πρώτος μήνας, και να δούμε και πώς εξελίσσεται και η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, ο κύριος Γιώργος Εγκλέζος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλό απόγευμα κύριε Αγιοπούλου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μόνο μια μικρή παρατήρηση. Δεν έχω ήχο καλό, δεν σας ακούω καλά. Συγγνώμη αν μπορεί να διορθωθεί. Ναι, θα προσπαθήσουν οι τεχνικοί μας να το διορθώσουν τον ήχο για να μπορέσουμε έτσι να επικοινωνήσουμε καλύτερα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ωραία. Να ξεκινήσουμε. Χαιρόμαστε και πάλι στο πλατό, κύριε Αγιοπούλου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Κύριε Γκλέζο, να ξεκινήσουμε έτσι με την κίνηση. Πώς έχει ξεκινήσει με το καλοκαίρι, γιατί δεν πήγε και τόσο καλά η άνοιξη. Ναι, πράγματι κύριε Λιοπούλου, θα τολμήσω να πω αυτή τη στιγμή θα το χαρακτήριζε έναν σασέρ το εμπόριο αυτές τις ημέρες, αυτό το διάστημα. Υπάρχουν μέρες οι οποίες υπάρχει μια αυξημένη κίνηση, αλλά υπάρχουν και αρκετές μέρες όπου η κίνηση είναι καθισμένη, θα έλεγα. Ξέρετε, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία βιώνουμε συνέχεια και της πανδημίας που είχαμε πρόσφατα και συνεχίζεται, θα έλεγα. Και εκεί ίσως χρειάζεται και λίγο προσοχή από όλους μας για να μην έχουμε πάλι πισωγυρίσματα. Αλλά και ο πληθωρισμός μαζί σε συνδυασμό με τον πόλεμο δεν αφήνει την ψυχολογία του κόσμου να εξελιχθεί. Κάπως έτσι θα το χαρακτήριζα, διότι το εμπόριο, το έχω πει επανειλημμένως, είναι καθαρά ψυχολογία. Δεν υπάρχει η κατάλληλη ψυχολογία, το εμπόριο μένει πίσω. Δεν πεθαίνει, αλλά μένει πίσω. Ναι. Είναι αυτό ότι ο κόσμος προσπαθεί να καλύψει έτσι τις άμεσες ανάγκες του, τα τρόφιμά του. Ακριβώς. Και αφήνει πίσω έτσι κάποια πράγματα που μπορεί να τα κάνει και αργότερα. Ακριβώς, τα αφήνει πίσω πράγματα τα οποία δεν είναι της παρούσης, διότι ο κόσμος φοβάται, δεν ξέρει την εξέλιξη της κατάστασης, με αποτέλεσμα να ό,τι δεν είναι απαραίτητο της καθημερινότητας, άστο και θα δούμε και ανάλογα με τις εξελίξεις πώς θα κινηθούν. Παρ' όλα αυτά, καλοκαίρι είναι, υπάρχει, δεν είναι σαν το χειμώνα. Ο χειμώνας φέτος ήταν πάρα πολύ βαρύς και από όλες τις πλευρές, και από πλευράς καιρικών συνθήκων, αλλά και επιχειρηματικότητας. Υπάρχει μια καλυτέρευση, έχει ξεκινήσει να έρχεται ο τουρισμός. Αυτό βέβαια προσδίδει καθημερινά μια υπεραξία, αλλά εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζητούμενο, κατά πόσον ο τουρισμός που θα έρθει, και τον αναμένουμε βέβαια και από τα λεγόμενα των ειδικών ότι θα έχουμε αυξημένη κίνηση φέτος, κατά πόσον θα υπάρχει και διάθεση για να μπορέσει να χαλάσει ο τουρίστας που θα έρθει, ή θα χρησιμοποιήσει μόνο το κατάλημά του και το προφανές στην διετά του της ημέρας. Αυτό είναι ένα θέμα, το πόσο θα καταναλώσει, γιατί ήδη περιορίζουν τις ημέρες των διακοπών οι πολίτες, οπότε καταλαβαίνουμε ότι περιορίζουν προκειμένου να κάνουν διακοπές. Έτσι είναι, προσπαθούν το κοστολόγιο των διακοπών τους να είναι ως προς το θέμα της διαμονής και βέβαια της διέτης της, και θα αφήσουν τα υπόλοιπα πίσω. Πιστεύω να μην συμβεί αυτό, διότι παρόλο ότι όλο αυτό που περνάμε το έχει και η Ευρώπη, το έχει όλος ο κόσμος, θα έρθει ήδη κόσμος ο οποίος θα μπορέσει να χαλάσει και το κάτι της που λέμε παραπάνω, ώστε να διατεθεί και αυτό στην αγορά, ή άμεσα ή έμεσα. Κύριε Γκλέζο, από εκεί και ύστερα οι υποχρεώσεις τρέχουν στα καταστήματα, που οι καταστηματάρχες δεν έχουν μόνο τις υποχρεώσεις των καταστημάτων, έχουν και των οικογενειών τους, που και εκεί είναι αυξημένες υποχρεώσεις. Και πώς έτσι μπορεί έτσι να πραγματευτεί όλη αυτή την κατάσταση ένας επαγγελματίας τώρα? Κοιτάξτε, πολύ σωστά, οι υποχρεώσεις τρέχουν και τρέχουν και με μεγάλο ρυθμό, θα έλεγα. Θα τολμήσω να πω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι βρίσκονται σε ένα επίπεδο ότι καλούνται κάθε μέρα και να πληρώσουν τα τρέχοντα, αλλά και πάρα πολλοί συνάδελφοι καλούνται να πληρώσουν και δόσεις οι οποίες προέρχονται από υποχρεώσεις παλαιότερες,
Είναι δύσκολα, κυρία Λιοπούλου, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Μπορώ να σας πω ότι ό,τι μπορεί να βγει από το καθημερινό τζίρο ενός καταστήματος, το κέρδος πηγαίνει στις υποχρεώσεις. Δεν είναι εύκολο. Η δυσκολία παραμένει και πολύ φοβάμαι ότι θα έχει λίγο χρόνο, θα τραβήξει αυτό. Ναι. Και εδώ συνιστώ σε όλους τους συναδέλφους μία εγκράτεια, δύναμη και θα έρθουν καλύτερες μέρες, αλλά λέμε πότε θα έρθουν αυτές, διότι έχουμε εδώ και σχεδόν μισή γενιά, αν φανταστείτε. Κοντεύουμε μισή γενιά με όλο με δυσκολίες, οικονομική κρίση, υγειονομική κρίση, όλο αυτό, κοντά έχουμε πιάσει μισή γενιά. Δεν είναι λίγος ο χρόνος, είναι αρκετός. Καταλαβαίνετε ότι οι πλάτες μας αντέξουν ακόμα. Αρχίζουμε πια και καταραίουμε σιγά σιγά. Έτσι, ναι, γιατί πάνω που τελείωνε η πανδημία και θεωρούσαμε όλοι ότι θα μπούμε σε μια κανονικότητα και θα βρούμε τους ρυθμούς μας, έχουμε χειρότερα τώρα θέματα να αντιμετωπίσουμε. Όλοι αυτό ελπίσαμε. Σε καμία περίπτωση δεν περιμέναμε αυτό τον πληθωρισμό, δεν περιμέναμε την εξέλιξη τη γεωπολιτική και όλα αυτά μας ήρθαν ξαφνικά. Εμείς, όλος ο κόσμος, θεωρούσε ότι θα καταλαγιάσει η πανδημία. Βέβαια δεν είναι μια κουρτίνα που θα πέσει και θα κλείσει το θέμα. Θα καταλάγιαζε η πανδημία, η επιστήμη θα προχωρούσε με τα εμβόλια ή οτιδήποτε άλλο και θα μπορούσαμε έτσι σιγά σιγά να μπούμε σε μια κανονικότητα και παγκόσμια, γιατί όλα αυτά αγγίζουν όλο τον πλανήτη. Δυστυχώς ήρθαν όλα αυτά και τα ανατρέψανε και βρισκόμαστε στο σημείο όχι από που ξεκινήσαμε αλλά και πιο πίσω ακόμα. Και βέβαια εκτιμώ ότι οι επαγγελματίες όπως και οι καταναλωτές στη συνέχεια έχετε να αντιμετωπίσετε και την αύξηση των πρώτων υλών που αγοράζετε πλέον ακριβότερα τα προϊόντα με αυτό να μετακυλίεται πλέον στους πελάτες. Έτσι δεν είναι, γιατί πόσο να απορροφήσετε έτσι ένα αυξημένο κόστος. Δυστυχώς έχουμε και αυτό το πρόβλημα το καθημερινό. Έχει καταδύσει καθημερινό. Δεν μπορούμε να έχουμε στάνταρ τιμές πλέον στα καταστήματά μας. Ό,τι υπάρχει μέσα στο κατάστημα, πολύ λογικά να ισχύει. Όταν όμως θα χρειαστεί κάτι να παραγγελθεί ή εκτάκτως ή σε τακτική παραγγελία, να ξέρετε ότι κάθε φορά έρχονται παραπάνω τα κόστη στα εμπορεύματα. Αν και θα σας πω από μια επίσημη μελέτη, ειδικά η ένδυση και η υπόδηση δεν έχει επηρεάσει και πάρα πολύ τον πληθωρισμό. Γύρω στο 1,6 είναι η επιβάρυνση που έχει, διότι πολλοί από εμάς που έχουμε τη δυνατότητα απορροφούμε ορισμένες αυξήσεις ώστε να μην βγαίνει ολόκληρη στον καταναλωτή και βέβαια αυτό είναι και εις βάρος του καταναλωτή αλλά και του καταστήματος που αρχίσει πλέον ένα προϊόν να γίνεται να μην μπορείς πλέον να το ακουμπήσεις. Πραγματικά έχουμε σε ορισμένα είδη οι αυξήσεις είναι υπερβολικές και αυτό συνεχίζεται, αυτό είναι που με ανησυχεί, δεν έχει σταματημό αυτή η ιστορία. Και μέχρι πότε θα αντέξετε έτσι, κύριε Γλέζο, γιατί αυτό όπως λέτε συνεχίζεται, δεν σταματάει, δεν έχουμε φτάσει στον πάτο ακόμα, που σημαίνει θα αντέξουν όλες οι επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, κοιτάξτε κύριε Λιοπούλου, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι μέχρι τώρα έχουμε βγει ήρωες. Έχουμε αντέξει πάρα πολύ. Παραλαμβάνω και από την οικονομική κρίση και από την πανδημία με κλειστά καταστήματα, παρόλο τις επιδοτήσεις του κράτους, οι οποίες ήταν ένα βοήθημα, όχι όμως το επίπεδο το να μπορέσουν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις της υγιής. Σίγουρα, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, ορισμένες επιχειρήσεις δεν θα τα καταφέρουν. Και θα πρέπει πλέον σιγά σιγά και εμείς να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Έρχονται καινούργια πράγματα, ούτως ή άλλως έρχονται καινούργια πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν οι επιχειρήσεις σιγά σιγά να προσαρμοστούν για να μπορέσουν να αντέξουν και να αντέξουμε και απέναντι στους μεγάλους κολοσσούς που μας έρχονται και κάθονται δίπλα μας. Mm. Πρέπει όλοι αυτοί να. Είναι μια δύσκολη μεταβατική περίοδος γενικά. Θα δούμε πώς θα κάτσει η μπύλια και πότε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να σταθούν όλες οι επιχειρήσεις στα πόδια και να λειτουργούν και στη συνέχεια και μέσα στο χειμώνα, γιατί η προβλέψη ότι ο χειμώνας είναι ακόμα πιο δύσκολος μας κάνει να ανησυχούμε ακόμα και περισσότερο. Το ενεργειακό, το οποίο όπως ξέρετε, το ενεργειακό αυτό είναι το οποίο θα κοστίσει, θα είναι ένα μεγάλο κόστος για τη χώρα μας, γιατί όπως ξέρουμε, δεν ξέρω βέβαια τι θα συμβεί στο τέλος με τα λιγνητορυχεία, αλλά από τη στιγμή που η ενέργεια πλέον έρχεται από το εξωτερικό, καταλαβαίνετε πόσο επιβάρυνση θα έχει αυτό το πράγμα όλο. Και δεν ξέρω αν έχουμε και άλλα προβλήματα τα οποία ακούμε καθημερινώς. Μακάρι όλα αυτά που λέμε τώρα να μην ισχύουν και να σιγά σιγά να μπούμε σε μια κανονικότητα. Θα δούμε.
Κανείς δεν ξέρει. Κύριε Γκλέζο, πότε έρχεται αυτή η μεγάλη ανάσα και για τους καταναλωτές αλλά και για τους επαγγελματίες, οι θερινές εκπτώσεις? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα αυτές τις μέρες. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα καταρχάς να ο κύριος Υπουργός να υπογράψει την κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Δεν ξέρουμε ακόμα αν ήταν στο πλάνο να, έτσι μας είχε πει τουλάχιστον, ότι ήδη μέχρι τα μέσα Ιουνίου έπρεπε να έχει ήδη υπογραφεί. Δεν ξέρω εάν αναμένουμε, θα δούμε εάν θα μπούμε στην κανονικότητα ή αν ακόμα θα διανύσουμε μία ενδιάμεση περίοδο εκπτώσεων. Αναμένουμε σε αυτό, δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι δεν έχω την. Είχε υποσχεθεί όμως ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα τις καταργήσει, να κλείσει και αυτό το θέμα, διότι αρκετά μας ταλαιπώρησε χωρίς λόγο, έφερε σύγχυση στην αγορά και γενικώς μια ανομαλία. Να μπούμε στην κανονικότητα είναι το καλύτερο δύο εκπτωτικές περιόδοι, η καλύτερη, και έτσι ο κόσμος είναι και πιο σταθερός όσο στις αγορές του. Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις αυτές. Και κάτι τελευταίο, προτιμούν τα εμπορικά καταστήματα ή τα πολυκαταστήματα οι καταναλωτές? Εμείς πάντα προτρέπουμε, τουλάχιστον οι δικοί μας άνθρωποι, να προτιμούν τα δικά μας καταστήματα. Άλλωστε, πριν και λίγο καιρό, και θα συνεχιστεί αυτό, είχαμε κάνει μια καμπάνια που εξηγούσε τους λόγους που μπορεί κάθε καταναλωτής να επισκέπτεται τα δικά μας καταστήματα και έχει το συμφέρον του. Μέσα από σε αυτά τα καταστήματα δουλεύουν δικοί μας άνθρωποι, άνθρωποι της πόλης μας. Είναι ο γνωστός μας, είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση, είναι η οικία εξυπηρέτηση, η ποιότητα, οι καλές τιμές, η διαπραγμάτευση μιας τιμής. Γιατί όχι, θα το πω και αυτό. Mm-hmm. Στο πολυκατάστημα μπαίνεις, έχει το καρτελάκι, τόσο κάνει, αν θέλεις το παίρνεις. Στον απλό καταστηματάρχη θα μπεις μέσα, είσαι ο φίλος, θα του προτείνεις μια καλύτερη τιμή. Αν μπορέσει, θα το δεχτεί και πιστεύω ότι θα το κάνει. Γιατί όχι. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο, εντός εισαγωγικών, να μην παρεξηγηθώ. Επιβάλλεται να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία. Πώς θα κρατήσουμε έναν τόπο ανθυρό, αν δεν τον υποστηρίξουμε όλοι μας μεταξύ μας? Θα είναι πρόβλημα. Δεν μπορεί το χρήμα συνέχεια να φεύγει προς τα έξω. Πρέπει να το κρατήσουμε εδώ, για να κρατήσουμε τα παιδιά μας, τα οποία έχουν φύγει ήδη πάρα πολλά, να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι να σταθούμε, να ζήσουμε τις οικογένειές μας. Το έχουμε ξαναπεί. Ο μικρός επιχειρηματίας δεν είναι βιομήχανος. Την οικογένειά του ζει, μεγαλώνει τα παιδιά του και συντηρεί το σπίτι στο οποίο μένει. Δεν κάνει μεγάλες, δεν έχει φανφάρες και τα λοιπά, συγγνώμη για τη λέξη. Οπότε όλοι μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάποια στιγμή ότι πρέπει να στηριχθεί η τοπική κοινωνία. Είναι, ειδικά αυτό το καιρό, είναι επιβεβλημένο. Και δεν είναι εγωιστικό αυτό που λέω, είναι, αυτό κρατάει όλη την κοινωνία σε καλό επίπεδο. Άλλωστε η μικρή επιχειρηματικότητα, το έχουμε πει, είναι η δύναμη της οικονομίας στην Ελλάδα. Είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης. Ουέ και αλίμονο αυτό το πράγμα να κάτσει. Καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί. Θα φύγουμε και εμείς ίδιοι στο εξωτερικό. Έτσι ακριβώς είναι. Και με αυτό έτσι το μήνυμα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά. Για να πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Θανάση Διαμαντόπουλου προχθές. Τυχοδιώκτη και καιροσκόπο χαρακτήρισε τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του στην Καλαμάτα ο συγγραφέας και καθηγητής Πανεπιστημίου Θανάσης Διαμαντόπουλος. Οι πολιτικές αναφορές και οι επίκαιρες επισημάνσεις από τα πολιτικά κυρίως πρόσωπα που μίλησαν στην εκδήλωση κυριάρχησαν στη διάρκεια των παρεμβάσεων. Η εθνική ενότητα, κατ' εμέ, αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση της χώρας. Με αναφορές επίκαιρες και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στο πλαίσιο του ανεξίτηλου αποτυπώματος του πολιτικού φανατισμού, παρουσιάστηκε στην Καλαμάτα το βιβλίο του Θανάση Διαμαντόπουλου «Η δίκη των έξι, ο εθνικός διχασμός και η κορυφωσή του, εξυλασμός ή δικαστικός φόνος». Εγώ μέσα από το βιβλίο αλλά και την δική μου προσέγγιση θα έλεγα ότι είναι κυρίως εξυλασμός. Είναι μια εξυλαστήρια πράξη για να εκτονωθούν κάθε είδους εντάσεις. Πολιτικές, των προσφύγων, οι εντάσεις τις προσωπικές. Προσφυγός ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τον όρο δικαστικός φόνος. Το να φτάσουμε στιγμή Έλληνες να χαρακτηρίζουν Έλληνες αιρετούς κυβερνήτες και τον εθνικό αρχιστράτηγο ως εκουσίως και εκπροθέσεως υποστηρίξαντες την εισβολή τουρκικού εθνικιστικού στρατού σε εδάφη
της ελληνικής επικράτειας δείχνει που μπορεί να οδηγήσει μερικές φορές ο παραλογισμός και νομίζω ότι δικαιολογεί τη φράση του Winston Churchill που έχω στο πιστόφυλλο του βιβλίου με όσα τους έκαναν οι άλλοι και όσα κυρίως έκαναν οι ίδιοι στον εαυτό τους είναι αξιοπερίεργο πως επιβίωσαν οι Έλληνες. Εξ αφορμής αυτής της τελευταίας αναφοράς του συγγραφέως, όσοι από τους ομιλητές έχουν ή είχαν στο παρελθόν άμεση σχέση με την πολιτική, στάθηκαν σε μια σειρά από επίκαιρα παραδείγματα. Θυμάμαι τα γεγονότα του δημοψηφίσματος του 2015. Το δημοψήφισμα κράτησε, η πορεία αυτή κράτησε 9 ημέρες. Ήταν μια περίοδος έντονων συνομιλιών με τον Άση Διαμαντόπουλο. Σε αυτή τη διάρκεια των 9 ημερών συνειδητοποίησα πόσο εύκολα μας παρασέρνουν τα πάθη μας. Είχα πάψει να μιλώ σε 9 αυτές ημέρες με φίλους πολλών δεκαετιών ή και με στενούς συγγενείς. Και κράτησε μόνο 9 μέρες. Φανταστείτε τι γινόταν στην περίοδο του εθνικού διχασμού που ήταν για χρόνια αυτή η κατάσταση. Αναφερθήκατε στον κίνδυνο που ζήσαμε το 2015. Ας μου επιτραπεί να πω ότι αν το 2015 δεν καταρρεύσαμε, ήταν γιατί είχαμε την τύχη να έχουμε πρωθυπουργό, όχι έναν ιδεολόγο, αλλά έναν καιροσκόπο τυχοδιώκτη, που ήξε να προσαρμόζεται και να κάνει, αν το πω κολοτούμπα, αναστροφή πολιτικής. Σκληρές οι αναφορές από τον κύριο Διαμαντόπουλο, ενώ με τη σειρά της η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Σταύρος Μπένος αναφέρθηκαν σε γεγονότα από το παρελθόν. Το 2010 επιχειρήθηκε επίλυση των διαφορών της μεταμφυλιακής σύγκρουσης. Ξαναβγήκανε τα φαντάσματα από τις στοές και από τα πηγάδια. Η αδικημένη καλή αριστερά και όλοι οι άλλοι προδότες. Όλη αυτή η περιπέτεια της εξής του 79 έληξε στην πόλη αυτή το 85, στο Δημοτικό Συμβούλιο, και επειδή πια υπήρχε ένα στρώμα υπεράσπισης από την πολύ ισχυρό από την πόλη, αυτοί που θέλανε να ρίξουν τον νόμο, γιατί είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σοφιστήκαν και κάνανε πανελλήνιο σύλλογο και κατεβήκαν με πούλμαν από όλη την Ελλάδα και στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν 150 αστυνομικοί και ο εισαγγελέας το Σεπτέμβριο του 85, για να μας προστατέψουν. Αλλά τελικώς οι τραμπούκοι μπήκαν μέσα με ρόπαλα και κουκούλες, έσπασαν τους σκυλιούς και ποιος μας έσωσε, άγγελε? Τα παιδιά της ΚΝΕ. Για να πάμε τώρα σε κάτι άλλο, σε κάτι διαφορετικό. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα από την εκπομπή για τις ηλεκτρονικές απάτες εις βάρος πολλών πολιτών, επαγγελματιών. Έχουν πέσει θύματα έτσι αρκετοί επαγγελματίες. Και βέβαια έχουμε μια ευχάριστη είδηση, γιατί εξαρθρώθηκε μια εγκληματική οργάνωση με λία άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ για ηλεκτρονικές απάτες. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Σύση Τριάντου. Σύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέσποινα. Μια ακόμη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και επιτυχία, διότι όπως είπες, εξαρθρώθηκε μια εγκληματική οργάνωση, η οποία αποτελείται από 5 ημεδαπούς από 22 έως και 32 ετών. Λειτουργούσαν με διακριτούς ρόλους, ιεραρχική δομή. Ηγετικό πρόσωπο ήταν ένας 28χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Να σου πω επίσης ότι αναζητώνται και 2 ακόμη πρόσωπα, οπότε συνεχίζεται αυτή η έρευνα. Η λία, όπως είπες, ήταν άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για 85 διαφορετικές περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δρούσαν με 3 διαφορετικούς τρόπους, εμφανίζονταν είτε ως υποψήφιοι ενοικιαστές, είτε ως ασθενείς, είτε ως υποψήφιοι αγοραστές, προσεγγίζοντας καταλήματα, δωμάτια, ιατρούς, πολιτές, με την πρόσφαση πως ενδιαφέρονται είτε να εξεταστούν, είτε να αγοράσουν, είτε να νοικιάσουν κάποιο κατάλημα, κάποιο προϊόν. Ζητούσαν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ζητούσαν παραπάνω από αυτά, ζητούσαν και τους κωδικούς. Έμπαιναν με έναν, αποκτώντας πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του κάθε θύματος, των παθόντων, Δέσποινα. Μετέφεραν χρηματικά ποσά από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς σε δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Να πούμε όμως ότι σε πολλές των περιπτώσεων αυτοί οι δράστες χρησιμοποιούσαν συνδέσμους, αυτά τα link, τα phishing που λέμε, είναι απατηλοί σύνδεσμοι που δεν οδηγούσαν πουθενά, ήταν πλαστοί, στην ουσία ψεύτικοι.
Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να αποσπούν τα στοιχεία και να έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς και εν συνεχεία να αποσπούν τα μεγάλα αυτά χρηματικά ποσά. Για να καλύπτουν μάλιστα την παράνομη αυτή δραστηριότητά τους, χρησιμοποιούσαν πάρα πολλές φορές τηλεφωνικές συνδέσεις που δεν ήταν δηλωμένες στα δικά τους στοιχεία, ήταν σε υπηκόους τρίτων χωρών, άτομα τα οποία θεωρούντος αχυράνθρωποι, αυτή είναι η ορολογία. Εξαρθρώθηκε λοιπόν αυτή η ομάδα ανθρώπων, αυτή η συμμορία, η οργάνωση. Σε βάρος της να πούμε ότι έχει σχηματιστεί δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, απάτη με υπολογιστή, παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα, πλαστογραφία πιστοποιητικών, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων. Μιλάμε για 85 περιπτώσεις, περίπου 9 μήνες κράτησε η δράση τους. Γύρω στον Οκτώβριο του 2021 ξεκίνησαν, συνέστησαν αυτή την οργάνωση και δρούσαν με θύματα σε όλη την Ελλάδα, δεν ήταν σε μία μόνο περιοχή. Να πούμε ότι κατά τους ελέγχους που έγιναν από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Τρίπολης, η οποία ηγήθηκε την συγκεκριμένη επιχείρηση, σε συνεργασία με τους αστυνομικούς από Αργολίδα, από Αρκαδία, από Κορινθία και Βιωτία, στα μέρη όπου συνελήφθησαν και τα συγκεκριμένα άτομα, βρέθηκαν λοιπόν και κατασχέθηκαν 3 οχήματα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, πλήθος τραπεζικών καρτών, αλλά και ένα χρηματικό ποσό ύψους 5.165 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Κορίνθου. Συνεχίζεται, όπως είπα, η αστυνομική έρευνα από το τμήμα της Τρίπολης για να εξακριβωθεί αν τα συγκεκριμένα πρόσωπα εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Εδώ έρχονται και οι πολλές συστάσεις, επανειλημμένες συστάσεις από την αστυνομία, την ελληνική αστυνομία, να προσέχουμε τι ανοίγουμε, τι συνδέσμους δεχόμαστε στο email μας, να μην ξεγελιόμαστε τόσο εύκολα, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και με τα προσωπικά μας δεδομένα. Διότι, καθώς φαίνεται, ο χώρος του διαδικτύου είναι πρόσφορο έδαφος για αυτές τις απάτες και υπάρχουν πάρα πολλοί εκεί έξω οι οποίοι θα επιδιώξουν με αυτόν τον τρόπο να και πλήξουν. Δεν πρέπει να εμπολαπαυόμαστε, να ακούμε τις συμβουλές όπως είπες και εσύ, γιατί μπορεί να εξαρθρώθηκε αυτή η εγκληματική οργάνωση, αλλά επειδή αυτές ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, καλό είναι να έχουμε το νου μας, γιατί οι επιτίδιοι βρίσκουν διάφορους τρόπους για να εξαπατήσουν τους πολίτες και τους επαγγελματίες. Σύση, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Επίσης. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22266. Απογεύματα δεν παίζω πια μπάλα. Αλλά δεν μου λείπει κιόλας. Στο Αιγαίο. Βράδυ. Με καιρό. Και δεν πας για ψάρεμα. Έχεις μπροστά σου ένα σπίτι, το οποίο πλέον είναι μόνο συντρίμια. Ένας άνθρωπος είναι θαμμένος μου στο χιόνι. Ξέρεις ότι έχεις μόνο 15 λεπτά. 15 λεπτά για να τον ξεθάψεις από εκεί πέρα μέσα.
Είναι όμως αυτό το συναίσθημα που νιώθεις. Όταν τα δίνεις όλα για να σώσεις ένα παιδί πριν το καταπιεί το νερό. Η πραγματική ανταμοιβή είναι η ευγνωμοσύνη του ανθρώπου που κινδυνεύει. Είναι ο τρόπος που σε κοιτάζει άλλος. Αυτό το βλέμμα. Αυτό το βλέμμα του ανθρώπου που έσωσες από τα ερείπια. Πραγματικά είναι σαν να νιώθεις ότι παίρνεις μέρος σε ένα θαύμα. Και αυτό το βλέμμα σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις. Στον εαυτό σου. Μίλα για τα συναισθήματά σου. Βάλε στόχους στη ζωή σου και προχώρα. Η ζωή έχει πλαγιές. Από εσένα εξαρτάται. Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Και επεψήμες ενίας σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα συνεχίσουμε με τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών που είναι στις 26 Ιουνίου. Να πούμε φέτος το ΚΕΠΕΠΣΥ σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ επιλέγει να γιορτάσει την πρόληψη παρέα με μουσικό συγκρότημα εφήβων αύριο στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Πίστεψε τον εαυτό σου. Μίλα για τα συναισθήματά σου. Βάλε στόχους στη ζωή σου. Και 212 παρεμβάσεις σε 2.749 άτομα, 108 σε σχολεία με τη συμμετοχή 2.231 μαθητών. Βιωματικές δράσεις που δίνουν χώρο στα παιδιά και τους εφήβους να εκφράσουν τα συναισθήματα, τις απόψεις και τις σκέψεις τους και να συνειδητοποιήσουν τυχόν λανθασμένες πεποιθήσεις σχετικά με τη στάση τους για τη ζωή. Ημέρα πρόληψης κατά των ναρκωτικών. Μια πολύ σημαντική ημέρα, μια μέρα ευαισθητοποίησης για όλους μας. Εμείς αυτό το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε σαν κέντρο πρόληψης, Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, με ένα κιόσκι και με το επιστημονικό μας προσωπικό, θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο με ένα ειδικό τρίπτυχο που έχουμε φτιάξει και ένα ειδικό σποτάκι που πάλι θα παίξει στα μέσα δικτύωσης και στα μέσα, όλα τα μέσα ενημέρωσης, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε διεξόδους στους νέους, διότι δεν είναι λύση τα ναρκωτικά. Πρέπει να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή μας, πρέπει να βρούμε διεξόδους. Πάρα πολλοί, ο νέος κόσμος ιδίως μπορεί να ασχοληθεί και με τον αθλητισμό και με πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Οπότε να κατατροπώσουμε όσο μπορούμε και να περιορίσουμε αυτή τη λέλαπα των ναρκωτικών. Το κλείσιμο μιας σειράς δράσεων που πραγματοποίησε το Κέντρο Πρόληψης Μεσσηνίας σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς από τον Ιανουάριο του 2022 έως και σήμερα σηματοδοτεί η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής το 2019, όπου συμμετείχαν 17.733 μαθητές, 2 στους 3 εφήβους θεωρούν ακίνδυνο να καπνίζει κανείς τσιγάρο περιστασιακά, ενώ 1 στους 3 16χρονους, 2 στους 5 17χρονους και περισσότεροι από τους μισούς 18χρονους έχουν μεθύσει έστω και μια φορά στη ζωή τους. Επίσης, 1 στους 2 θεωρούν ακίνδυνη τη δοκιμή κάναβης,
2 στους 5 θεωρούν ακίνδυνη την περιστασιακή χρήση, ενώ 1 στους 7 θεωρεί ακίνδυνη τη συστηματική χρήση της ουσίας. Το ΚΕΠ Ψημεσυνίας μέσα από τις φετινές εκδηλώσεις του θέλει να συμβάλλει στην περαιτέρω ενημέρωση για τις επιπτώσεις της χρήσης ουσιών, να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και την ψυχική ανθεκτικότητα όλων, μικρών και μεγάλων, ώστε να βρουν τη δική τους ιθάκη. Στις 24 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση με την μπάντα Bottoms Up, που αποτελείται από τους μαθητές του μουσικού σχολείου. Τον Βασίλη, την Όλγα, την Ήλια, τον Χρήστο και τη Θεοδώρα. Το μήνυμά τους είναι: μέσα από τη μουσική και το τραγούδι μπορείς να εκφραστείς, να ακουστείς, να συνδεθείς με άλλους ανθρώπους. Η τοπική μας εκκλησία, φορείς και σύλλογοι συσπυρωνόμαστε μέσα από τις δράσεις του ΚΕΠΕΨΗ, του νομού Μεσσηνίας και τη συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κόσμου στο κοινωνικό πρόβλημα της τοξικοεξάρτησης. Βέβαια, δεν είναι μόνο 26 Ιουνίου κάθε χρόνο που θυμόμαστε ή εορτάζουμε. Κάθε ημέρα του χρόνου είναι μια ημέρα πρόληψης, μια ημέρα αγάπης για τη ζωή, μια ζωής με νόημα όπου δεν υπάρχουν εξαρτήσεις. Προσπαθούμε μέσα από τις δράσεις μας να καλλιεργήσουμε μια ουσιαστική σχέση με τους εφήβους και τα παιδιά που συμμετέχουν, ώστε να θεωρούν το ΚΕΠΕΨΗ συνοδοιπόρο στη ζωή τους. Πίστεψε στον εαυτό σου. Μίλα για τα συναισθήματά σου. Βάλε στόχο στη ζωή σου και προχώρα. Η ζωή έχει πλογές. Από εσένα εξαρτάται. Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Για ΠΕΠΣΗ Μεσσηνίας σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ. Παραμένουμε στο θέμα. Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης και Πρόεδρος του ΚΕΠΕΨΗ Μεσσηνίας, ο κύριος Άγγελος Χρονάς. Κύριε Χρονά, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Λιοπούλου. Καλησπέρα. Κύριε Χρονά, φέτος το ΚΕΠΕΨΗ γιορτάζει έτσι με ένα διαφορετικό τρόπο αυτή την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Βέβαια, το ΚΕΠΕΨΗ να πούμε ότι έχει ένα διαφορετικό ρόλο που το διαδραματίζει όλη τη χρονιά και όχι αυτή μόνο την ημέρα. Για πείτε μας έτσι για αυτή τη μέρα. Η πρόληψη είναι ο στόχος μας και στην προκειμένη περίπτωση είναι η πρόληψη κατά των ναρκωτικών, δηλαδή ουσιαστικά δεν πρέπει η νεολαία να έχει αυτή τη λύση στο μυαλό της. Δεν είναι τα πράγματα με εικονική πραγματικότητα να ζούμε. Πρέπει να απολαμβάνουν οι νέοι τη ζωή, να βρουν διεξόδους σε πιο ευχάριστα και πιο δημιουργικά πράγματα, να βάζουν στόχους και να προχωρήσουν στη ζωή τους, που είναι και αυτό το κεντρικό μας μήνυμα. Εμείς, συγκεκριμένα με την ημέρα αυτή ευαισθητοποίησης, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια δράση στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας που επιλέξαμε αυτή τη φορά, έτσι και σε μια μουσική εκδήλωση από μαθητές. Να μοιράσουμε έντυπο υλικό με κάποιες συμβουλές και κάποιες οδηγίες, ώστε και με το σποτάκι αυτό που έχουμε φτιάξει, και σε ευχαριστούμε θερμά το κανάλι σας που το μεταδίδετε, ώστε να περάσουμε αυτό το κοινωνικό μήνυμα και οι νεολαία μας, τα νέα μας παιδιά, να μην αναζητούν ψεύτικες διεξόδους. Πολλά τα μηνύματα που βγαίνουν από την ημέρα αυτή, ωστόσο οι δράσεις του ΚΕΠΕΨΗ όλο το χρόνο έχουν να κάνουν με την πρόληψη, όπως είπατε κι εσείς, η οποία έτσι πρέπει να ξεκινάει και από τις μικρές ηλικίες, που πλέον το πρόβλημα των εξαρτήσεων και κυρίως των ναρκωτικών αγγίζει όλες τις ηλικίες και όλα τα κοινωνικά στρώματα. Συνεπώς, ποιο θα ήταν το δικό σας μήνυμα για όλους που μας βλέπουν, για όλους που μεγαλώνουν παιδιά, που ανησυχούν, που δεν κοιμούνται τα βράδια όταν έχουν παιδιά σε εφηβική ηλικία? Ουσιαστικά, κοιτάξτε, αυτό που πολύ σωστά είπατε, πρέπει να παράσουμε τη σωστή πληροφόρηση έτσι προς τους γονείς,
και μετά η εκπαιδευτική μας από τα σχολεία. Οπότε συνεργαζόμαστε με τους γονείς, συνεργαζόμαστε και με τα σχολεία, κοιτάμε να κάνουμε και ομαδικές και έτσι βιωματικές ομάδες και να κουβεντιάζουμε γενικότερα προβλήματα που απασχολούν τους γονείς. Εμείς οποιαδήποτε, ξέρετε, ιδέα πάντα την παίρνουμε από τον ίδιο τον κόσμο. Έτσι από τους γονείς, κουβεντιάζοντας μαζί τους και στην επαφή που έχουμε και στην πρόσβαση που έχουμε στα σχολεία, ανταποκρινόμαστε σε αυτό που πραγματικά θέλουν. Και αυτός είναι ο ρόλος μας του Κέντρου Πρόληψης Μεσσηνίας. Ό,τι αφορά την πρόληψη, να είμαστε παρόντες, να μπορούμε να συμβάλλουμε με τους επιστήμονές μας, να διευρύνουμε γενικότερα τις δράσεις μας σε όλους τους Δήμους. Είμαστε στην ευχάριστη θέση όλοι οι Δήμοι πλέον της Μεσσηνίας να είναι μέλη μας και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Οπότε σε συνεργασία με τους εκάστοτε και αντιδημάρχους και εκπαιδευτικούς να μπορούμε να, γενικά να δίνουμε κάθε είδους πληροφορία που γιατί όλοι οι γονείς είμαστε, δεν τα ξέρουμε όλοι και οφείλουμε να συμβουλευόμαστε βέβαια και τους ειδικούς. Και βέβαια όπως καταλαβαίνουμε οι συνεργασίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Το αποτέλεσμα, ξέρετε, είναι ομαδικό. Κάθε τι είναι στη συνεργασία όλων των φορέων, οργανωμένα, συντονισμένα και νομίζω έτσι βάζουμε όλο το λιθαράκι μας χρόνο με το χρόνο. Βάζουμε ψηλά τον πύχη, να ξέρετε, σαν κέντρο πρόληψης, να κάνουμε πολλά πράγματα. Και εγώ θέλω να απευθύνω και ένα κάλεσμα σε όλους τους φορείς, τους αρμόδιους και μέσω της εκπομπής σας. Οποιαδήποτε ιδέα και δράση έχουν, είμαστε διαθέσιμοι να το κουβεντιάσουμε και να το πραγματοποιήσουμε. Και βλέπουμε ότι και το σποτάκι έτσι που προβάλαμε κι εμείς και που έχετε έτσι δημιουργήσει φέτος βγάζει έτσι τα μηνύματα που πρέπει για στους νέους. Είδατε, είναι ένα βιντεάκι που είναι από νέα παιδιά, έτσι που περνάνε έτσι το κοινωνικό μήνυμα. Είμαστε κοντά στην νεολαία, θέλω να είμαστε κοντά στην νεολαία, γιατί αυτή είναι το μέλλον. Ναι. Και βέβαια, εντάξει, εκεί το επιστημονικό σας προσωπικό και εσείς προσωπικά δίνετε τα πάντα όλη τη χρονιά και όχι μόνο για την ημέρα αυτή και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, γιατί αρκετοί που έχουν θέματα, που έχουν προβλήματα με τα παιδιά τους, απευθύνονται εκεί στο ΚΕΠΕΠΣΥ και λαμβάνουν τις λύσεις που απαιτούνται. Και πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες αυτό. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι αυτές οι οικογένειες που έχουν κάποια τέτοιου είδους περιστατικά και τα βιώνουν, δεν είναι εύκολα, δεν είναι διαχειρίσιμα και πρέπει να είναι και ήδη αρκετά δυνατοί και τα παιδιά να μπορέσουν να απεξαρτοποιηθούν από αυτές τις ουσίες. Θέλει συνεχή αγώνα, γιατί μπορεί να υποτροπιάσουν. Οπότε θέλει και σημαντική ψυχολογική υποστήριξη και τα ίδια τα άτομα που έχουν πέσει, γιατί έχουν μια έτσι, είτε λάθος παρέσεις, είτε κάποιες λάθος πληροφορίες, είτε όχι μια σωστή καθοδήγηση από την οικογένεια, αναζήτησαν διέξοδο. Αλλά δεν είναι η πραγματική εικόνα αυτή, γιατί ξέρετε, όλα αυτά είναι ψευδεστήσεις. Και πρέπει να τονίσουμε και πάλι ότι η πρόληψη είναι το βασικότερο. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι, επειδή οργανώνεται έτσι ως και ΚΕΠΕΠΣΥ αρκετές συναντήσεις γονέων, καλό είναι να παρευρίσκονται οι γονείς, να λαμβάνουν μέρος, να μην το αφήνουν, ακόμα και όταν τα παιδιά τους είναι σε μικρή ηλικία. Κάτι περισσότερο θα μάθουμε. Βεβαίως, και νομίζω αυτό το ταμπού, γιατί υπάρχει ένα ταμπού, δεν ισχύει πλέον, γιατί δεν πάει να πει ότι όταν ζητά κάποιος βοήθεια υπάρχει κάποιο αποδεδειγμένα κάποιο πρόβλημα στην οικογένεια. Είναι αρκετοί γονείς που ακούνε στον περιγυρό τους διάφορα και θέλουν να συμβουλευτούν σωστά ώστε να αποφύγουν να συμβεί και στην ίδια τους την οικογένεια. Και αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό πρέπει να περάσει το μήνυμα, ότι υπάρχει η έγκυρη πρόσβαση και η έγκυρη ενημέρωση από κάποιους φορείς, οπότε να απευθυνόμαστε σε αυτούς. Και γι' αυτό είμαστε, για να προσφέρουμε οτιδήποτε θέλει η ελληνική οικογένεια. Και για να το κλείσουμε έτσι αυτό με την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, να πούμε και πάλι ότι αύριο στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας είναι μια ανοιχτή εκδήλωση για όλους. Όποιος επιθυμεί μπορεί να παρευρεθεί. Είναι μια μουσική εκδήλωση, όπως είπατε, από παιδιά, από νεολαία. Θα είμαστε όλοι εκεί, θα είμαι και εγώ παρόν, ώστε να έχουμε την επαφή με τον κόσμο που αυτό πρέπει. Να πάμε σε κάτι άλλο τώρα, κύριε Χρονά, γιατί είσαστε και αντιπεριφερειάρχης, είσαστε και ένας νέος πολιτικός και είχατε πάει στις Βρυξέλλες, ένα συνέδριο για νέους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για πείτε μας γι' αυτό. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Είχα τη χαρά και την τιμή να έχω προσκληθεί, να εκπροσωπήσω και εγώ τους νέους αυτοδιοικητικούς. Συνευρέθηκα με διάφορους συνομήλικούς μας και από όλη την Ευρώπη και από διάφορα κράτη. Ξέρετε, είναι σημαντικό γιατί υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες και είναι πολύ σημαντικό έτσι πώς βλέπει ο καθένας και διαφορετικός τρόπος έτσι, πολιτικής και στρατηγικής βέβαια. Οφείλουμε να παίρνουμε και τα καλά και τα κακά. Οπότε ήταν έτσι, ακούστηκε η γνώμη μας έτσι και από τον Επίτροπο που ήταν παρόν και από όλους τους Ευρωβουλευτές. Μπορέσαμε και εμείς οι νεότεροι
έτσι, με την αυτοδιοίκηση να πούμε την άποψή μας, να πούμε προτάσεις και σαφώς να διεκδικήσουμε και να πούμε ότι οι νέοι πρέπει να ασχολούμαστε με τα κοινά. Δεν είναι να αφήνουμε τα πράγματα στη μοίρα τους, πρέπει να είμαστε ενεργοί πολίτες και να προσφέρουμε μέσα από αυτό. Εκτιμάτε ότι οι νέοι σήμερα θέλουν να ασχολούνται με τα κοινά, ασχολούνται περισσότερο από παλιότερα ή όχι, έχουν αποστασιοποιηθεί? Πραγματικότητα νομίζω δείχνει ότι οι νέοι δεν ασχολούνται αρκετά με τα κοινά. Υπάρχει μια απαξίωση και λογικό είναι με όλα αυτά που βλέπουμε κατά καιρούς και ακούμε. Όμως δεν νομίζω ότι η αποχή, η παθητικότητα προσφέρει κάτι γενικότερα στη ζωή μας. Νομίζω πρέπει να διεκδικούμε πράγματα έτσι θα βελτιώσουμε το κάθε τι. Και τα καλά και τα κακά να τα επισημαίνουμε. Έτσι, να μην είμαστε αδρανείς, παθητικοί σε ό,τι γίνεται γύρω μας. Γιατί τις περισσότερες φορές, κύριε Χρονά, καθόμαστε στον καναπέ και μόνο κριτική κάνουμε. Έτσι, συνεπώς, καλό θα είναι να συμμετέχουμε, να διαμορφώνουμε έτσι καταστάσεις. Ναι, πρέπει αυτοί να πούν τις προτάσεις όμως, να πούν, να κρίνουν σαφώς, να ακούσουν κάποιοι αν μπορούν και ακούνε και δέχονται την κριτική, αλλά να αντιπροταθεί για κάτι. Ναι. Συνεπώς, μέσα από αυτά τα συνέδρια που παίρνουν μέρος και από τα υπόλοιπα κράτη, νέοι, αιρετοί, βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα. Ήταν ειλικρινά πάρα πολύ χρήσιμο. Εγώ είχα την εμπειρία πρώτη φορά να βρίσκομαι, αλλά ήταν πάρα πολλά πράγματα κέρδισα από αυτήν την επαφή. Ήταν από όλα τα κράτη οι συναδελφοί μας, οπότε ήταν εξαιρετικά σημαντικό και μακάρι να μας δοθεί ευκαιρία και στο μέλλον να πούμε, να εκπροσωπήσουμε έτσι και τη χώρα μας και την κουλτούρα μας και να είμαστε πάντα έτσι δημιουργικοί, έτσι. Όχι απλά να παρευρισκόμαστε, να προσφέρουμε γενικότερα έτσι, και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Γιατί οι Έλληνες ξέρουμε να προσφέρουμε. Και πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας, επειδή είσαστε και στο πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, πώς τρέχει αυτό το πρόγραμμα? Ουσιαστικά σήμερα, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στους Μολάους, είμαι στην αυτοκινούμενη μονάδα που κάνουμε τον έλεγχο σε κάποιες γυναίκες που έχουμε καλέσει για περαιτέρω διερεύνηση, μαζί με ομάδα έτσι, γιατρών. Ουσιαστικά σήμερα και αύριο ολοκληρώνουμε τον έλεγχο των κυριών, με σαφείς οδηγίες που πρέπει να δώσουμε. Και να σας πω ότι μέχρι τη στιγμή αυτή, από όσο είμαστε περιφερειακή αρχή, έχουμε κάνει 13.000 εξετάσεις. Μαστογραφίες και τεστ Παπα-Νικολάου. Έχουν καταγραφεί περιστατικά και καλοήθειες και κακοήθειες μέσα σε αυτά, λογικό είναι. Θα ξεκινήσουμε σε λίγο διάστημα πάλι από τον νομό Αρκαδίας. Έχουμε ολοκληρώσει τον νομό Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας, οπότε επιστρέφουμε να κάνουμε το screening το λεγόμενο, τον επανέλεγχο στις γυναίκες, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάθε ένα χρόνο ουσιαστικά πρέπει να κάνει κάθε γυναίκα μαστογραφία και test pap, οπότε επανερχόμαστε στις γυναίκες που είχαμε πρώτο ξεκινήσει, ώστε να είναι ασφαλής, να κάνουμε αυτό που πρέπει, την πρόληψη, γιατί αυτό είναι ιατρική, έτσι μην ξεχνάμε. Έτσι, και από ό,τι καταλαβαίνουμε έχουν σωθεί ζωές με αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό και ιδίως βλέπετε ότι και η κυβέρνηση επενδύσει πάνω σε αυτό. Κάτι που εμείς, σαν περιφερειακή αρχή, το κάνουμε αρκετά χρόνια πριν και χαιρόμαστε που το κάνει και η κυβέρνηση κεντρικά. Και να έχουμε έτσι αποτελέσματα και ο κόσμος να ευαισθητοποιείται πάνω σε αυτό, γιατί υπάρχουν γυναίκες που δεν γνωρίζουν τις πολιτικές εξετάσεις, καθημερινά το συναντούμε. Αλλά με την πληροφόρηση και με την επαφή, με την καλή επαφή με τον γιατρό, έτσι να μπορέσουν να τους λυθούν κάποιες απορίες. Και μη φοβόμαστε. Εν τη γενέση, κάθε τι αντιμετωπίζεται πολύ πιο όριμα, έτσι και πιο καλύτερα και άμεσα. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ Θεμά και εγώ για την φιλοξενία. Να είστε καλά. Γεια σας. Να έρθουμε πάλι στην Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών που είναι στις 26 Ιουνίου και να δούμε και την εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΕΘΕΑ Μεσσηνίας. Οι συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης στην εποχή μας είναι ολοένα και πιο εμφανείς σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας. Η ανεργία, η ανασφάλεια, ο αγώνας για την καθημερινή επιβίωση αποτελούν δοκιμασίες που πολλές φορές οδηγούν συνανθρώπους μας στον κύκλωνα της εξάρτησης. Την Κυριακή έχουμε ένα μεγάλο γεγονός, είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών. Η πανδημία μας είχε αφήσει 2-3 χρόνια πίσω από αυτή τη διαδικασία και φέτος έχουμε τη χαρά πάλι να πραγματοποιήσουμε τον τέταρτο αγώνα μαζί με το ΚΕΘΕΑ Κύτταρο Οξυγόνο σε συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση που είναι πάντα παρούσα σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις
τόσο του συλλόγου μας όσο και στο νομό. Οι συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης στην εποχή μας είναι ολοένα και πιο εμφανείς σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας. Η ανεργία, η ανασφάλεια, ο αγώνας για την καθημερινή επιβίωση αποτελούν δοκιμασίες που πολλές φορές οδηγούν συνανθρώπους μας στον κυκλώνα της εξάρτησης. Να καθιερώσουμε δράσεις που έτσι θα κινητοποιούν και θα ευαισθητοποιούν την ευρύτερη κοινωνία σε θέματα εξαρτήσεων. Ο αγώνας δρόμου αυτός είναι ένα τέτοιο μέσο. Είναι κάτι που εμείς ενδιαφερόμαστε να πάρει έτσι λίγο τη μορφή ενός θεσμού στην πόλη μας. Ταιριάζει αρκετά και το, έτσι, λίγο και το σύνθημα που έχουμε φέτος στον οργανισμό στο ΚΕΘΕΑ, το πάμε μαζί. Λίγο στα ζητήματα έτσι που αφορούν το κομμάτι των εξαρτήσεων. Την δράση στηρίζει και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας. Το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο που απαιτεί εκτός από δράσεις καταστολής ή πρόληψης και δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας. Έχει μεγάλη σημασία να συνεργαζόμαστε με αυτούς τους φορείς. Ευελπιστούμε ο αγώνας δρόμου να γίνει θεσμός. Η διαδρομή 5 χιλιόμετρων θα έχει κίνηση και τερματισμό στην πλατεία 23 Μαρτίου. Ξεκινώντας από την πλατεία 23 Μαρτίου, ανεβαίνουμε την Υπαπαντής, περνάμε στην πλατεία Υπαπαντής δεξιά, ανεβαίνουμε τη Φάριος, στη συνέχεια την Αλαγωνίας μέχρι τον εθνικό δρόμο προς τη Σπάρτη. Αριστερά συναντάμε τη Σπάρτης που είναι άνοδος δίπλα από την αγορά. Κατεβαίνουμε μέχρι το ύψος της γέφυρας των Λεϊκών που αρχίζει νέδοντος, είναι συνεχόμενη η δρόμη αυτή, και φτάνουμε στο ύψος της κεντρικής πλατείας αριστερά και μπαίνουμε στον πεζόδρομο της Αριστομένους. Και φτάνοντας στον κόμβο της πλατείας 23 Μαρτίου έχουμε και δεύτερη διαδρομή, επαναλαμβάνεται η διαδρομή γιατί είναι 2,5 χιλιόμετρα και άλλα 2,5 γίνεται δύο φορές αυτή η διαδρομή και στο τέλος καταλήγουν πάλι στην πλατεία 23 Μαρτίου όπου και ο τερματισμός. Για να πάμε τώρα σε μια άλλη εκδήλωση, μια εκδήλωση μνήμης στο Σιδηρόκαστρο Τριφυλίας με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι μαζί μας η πρόεδρος του Συνδέσμου Σιδηροκαστριτών Τριφυλίας, η κυρία Μαρία Λιακάκη, και ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Περικλής Λιακάκης. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Λιοπούλου, χαιρόμαι πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε πάλι στην εκπομπή σας. Να είστε καλά και εμείς χαιρόμαστε. Να ξεκινήσουμε με την εκδήλωση. Πώς αποφασίστηκε να γίνει αυτή η εκδήλωση, κυρία Λιακάκη? Μάλιστα. Αυτή η εκδήλωση γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή. Το 2016 εγώ είχα μιλήσει στην Ένωση Σμυρναίων με αφορμή ένα ημερολόγιο που μας έχει αφήσει ο ήμνηστος παππούς μου, Περικλής Λιακάκης, ο οποίος είχε εχμαλωτιστεί στις 28 Αυγούστου του 1922, πέρασε πολλά. Μας έχει αφήσει λοιπόν τη μαρτυρία του και τότε ζητήθηκε και από την Ένωση Βουλιωτών Μικράς Ασίας, από τον κύριο Φώτη Καραλή, με τον οποίο συνδιοργανώνουμε, όπως και με την κοινότητα Σιδηροκάστρου, αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση μνήμης για τη θυσία του ελληνικού στρατού, για τα βουλά της Μικράς Ασίας και φυσικά για όλο τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Έτσι λοιπόν είχαμε πει ότι κάποια στιγμή στη γενέτειρα του παππού της ομιλού σας θα γινόταν μία εκδήλωση τέτοια. Ο κορονοϊός βέβαια λίγο μας τα χάλασε και τώρα αποφασίσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο να τιμήσουμε τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Να μας πει ο κύριος Λιακάκης το πρόγραμμα, τι περιλαμβάνει της εκδήλωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, θα γνωρίζει και πολύ καλύτερα η πρόεδρος, για να σας τα πει. Ναι. Μαρία, θες να πεις κάποια πράγματα? Να πει η κυρία Λιακάκη για το πρόγραμμα. Ναι, σας ακούμε. Λοιπόν, το Σάββατο στις 25
Θα έχουμε 8 η ώρα αρχίζει η εκδήλωσή μας. Mm-hmm. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλίες, για, όπως σας είπα, για τη θυσία του ελληνικού στρατού, που εκεί έχουμε, έτσι, όταν λέμε θυσία του ελληνικού στρατού, είναι ένα θέμα, να ξέρετε, που δεν είναι αρκετά προβεβλημένο. Και νομίζω γιατί... ότι εσείς θα κάνετε την ομιλία για αυτό το θέμα. Μάλιστα, θα κάνω εγώ την ομιλία, και όταν λέμε ελληνικό στρατός πρέπει να διευκρινίσουμε ότι έχουμε τους Ελλαδίτες, στρατιώτες, και έχουμε και τους Μικρασιάτες, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον ελληνικό στρατό, και γι' αυτό το λόγο όταν πλέον έπεσε το μέτωπο και έχουμε αυτά τα τραγικά γεγονότα του Αυγούστου του 1922, οι εχμάλωτοι Μικρασιάτες αντιμετωπίζονταν διαφορετικά από τους Ελλαδίτες. Δηλαδή, επειδή ήταν υπήκοοι του Οθωμανικού κράτους, τους σκότωναν επί τόπου. Μάλιστα. Δυστυχώς. Λοιπόν, θα έχουμε ομιλίες και από τον πρόεδρο της Ενώσης των Βουλευτών Μικράς Ασίας, από τον στρατηγό τον κ. Γεωργακόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει και για σιδηροκαστρίτες που έλαβαν μέρος στον αγώνα στη Μικρά Ασία. Θα έχουμε επίσης τραγούδια μικρασιάτικα από την χοροδία μικρών μουσικών του Συλλόγου Μικρασιατών Καλαμάτα. Και μετά θα συνεχίσουμε, θα έχουμε επίσης, συγγνώμη, και ένα βίντεο, ένα 20λεπτό βίντεο για τα βουλιά της Μικράς Ασίας. Και την Κυριακή μετά το πρωί, μέσα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, θα έχουμε επίσης ομιλία για τη Μικρά Ασία. Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και στο Ιερό Σιδηροκάστρου θα έχουμε κατάθεση στεφάνων. Μάλιστα, ένα διήμερο πλούσιο, έτσι θα λέγαμε. Κύριε Λιακάκη, για πείτε μας, εντάξει, είναι μια σημαντική εκδήλωση του συνδέσμου σας. Πείτε μας έτσι δύο λόγια κι εσείς και για το σύνδεσμό σας και για την πορεία του μέχρι τώρα. Ο σύνδεσμός μας κατά βάση προσπαθεί να διασώσει την ιστορία και να προωθήσει τη σίγουρα του χωριού μας και της όλης της ορεινής Τριφυλίας και κατ' επέκταση της Πελοποννήσου, γιατί γνωρίζουμε το πόσο έχει συμβάλει η Πελοπόννησος ολόκληρη στον αγώνα του 1921. Αλλά δεν στέκεται μόνο εκεί. Γιατί μέσα από τις εκδηλώσεις που έχουμε κάνει, προσπαθούμε να προβάλλουμε όλους τους αγώνες των Ελλήνων πανελλαδικά. Και νομίζω ότι αυτή η εκδήλωση είναι μια απόδειξη. Μην ξεχνάμε ότι στην ιστορία, τη μακρύχρονη αυτή τη ιστορία που είχε ο Ελληνισμός, πάρα πολλές φορές και οι Μεσσίνοι και οι Κρητές και από όλα τα μέλη της Ελλάδος, όταν υπάρχει ανάγκη, συσπηρώνονταν και πάντα βοηθούσε ένας τον άλλον. Έτσι και εμείς θέλουμε να τιμήσουμε σίγουρα τους Μεσσίνιους που πήγαν στη Μικρά Ασία και δώσαν τη ζωή τους. Κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ και όσοι γύρισαν είναι σίγουρο ότι στις μνήμες τους ήταν χαραγμένες στιγμές μέχρι να φύγουν από τη ζωή, οι οποίες είναι ανεξίτηλες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αν σκεφτούμε ότι η Μικρά Ασία ήταν κάποτε δικιά μας και αυτοί οι άνθρωποι πάλευσαν για τα ιδανικά και τις αξίες που είχαν αφήσει οι πρόγονοι μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εμείς το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε τους αγώνες αυτούς. Και πρέπει αυτές οι εκδηλώσεις να μεταβληθούν και από άλλους ανθρώπους, να συνεργαστούν και με άλλους συλλόγους. Και πιστεύω ότι ο πρόεδρος που έχει το όραμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει όραμα. Και όλοι εμείς από πίσω να βοηθάμε και να στηρίζουμε. Και οι συνεργασίες πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικές, γιατί και δίνουμε κι εμείς πράγματα σε άλλους συλλόγους και λαμβάνουμε κι εμείς. Και βλέπουμε ότι πρωτοστατείτε έτσι νέοι άνθρωποι και αυτό είναι θετικό. Ναι. Γιατί κάπου έχει χαθεί αυτό το πράγμα, πιστεύω. Ναι. Και πρέπει οι σύλλογοι να απαρτίζονται από νέους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, ο δικός σας είναι με νέο αίμα, έτσι. Ναι. Από εκεί και ύστερα προγραμματίζετε και κάποιες άλλες εκδηλώσεις για το καλοκαίρι ή δεν είναι ακόμα έτσι έτοιμοι? Εμείς έχουμε, όπως γνωρίζετε, καθιερώσεις τηλεπαντηφορίες που γίνονται το Μάρτι. Ναι. Από εκεί και πέρα, η πρόεδρος
γνωρίζει κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν θέλει να, να μιλήσει. Εντάξει, μπορεί να είναι πρόωρο ακόμα και να μην είναι ανακοινώσιμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Η εκδήλωση αυτή είναι ανοιχτή για το κοινό? Ναι, βεβαίως είναι ανοιχτή, κυρία Λιοπούλου. Και να πούμε ότι από τη Μεσσηνία έλαβαν πάρα πολύ, ένας πολύ μεγάλος αριθμός, έτσι, Μεσσηνίων έλαβε μέρος. Ναι. Στον αγώνα στη Μικρά Ασία. Μάνες μαυροφορέθηκαν, δεν γύρισαν ποτέ. Στρατιώτες μας έμειναν για πάντα εκεί στη Μικρά Ασία της Υγής, δίπλα στους αδελφούς της Μικρά Ασία, τη μεγάλη συγκίνηση όλο αυτό. Ένας πρόχειρος ξυλίνος σταυρός, η οικογένειά τους μακριά, τα οστά τους δεν γνωρίζουν που είναι. Για όλα αυτά λοιπόν θα μιλήσουμε το Σάββατο. Και καλούμε τον κόσμο να έρθει να τα ακούσει και να στηρίξει την εκδήλωση και φυσικά μια εκδήλωση η οποία είναι τιμητική για τους Έλληνες Μικρασιάτες και τους Ελλαδίτες που πολέμησαν για την απελευθέρωση της Μικράς Ασίας. Είναι μια ανοιχτή λοιπόν με ελεύθερη είσοδο εκδήλωση. Τι ώρα ξεκινάει, κυρία Λιακάκη? 8 το απόγευμα. 8 το απόγευμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να δουν και την περιοχή σας όσοι δεν την ξέρουν. Βεβαίως. Ναι. Ολοκληρώνοντας, τι θα λέγατε, μία κουβέντα από τον καθένα σας? Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να θυμάμαι τους προγόνους μας και να στηρίζουμε την περιοχή μας με τέτοιες εκδηλώσεις, μνήμης, ώστε και οι νεότεροι να μαθαίνουν την ιστορία. Κύριε Λιακάκη. Θα συμφωνήσω με την Πρόεδρο. Απλά θέλω να πω ότι επειδή ζούμε μια περίεργη εποχή, αν δούμε λίγο τι έγινε με το κοροναϊό, που δυστυχώς πέρα από τους θανάτους, γιατί ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα, είχε πολύ μεγάλο πλήγμα στον πολιτιστικό τομέα, που σημαίνει ότι είχαμε πρόβλημα και στην παραγωγή και στην προώθηση των πολιτιστικών αγαθών της πατρίδας μας. Χάθηκε η διαζώση σε επαφή, που είναι πολύ σημαντική, και προσπαθούμε εμείς από ένα ευρυτικό μοντέλο όλοι, δηλαδή, να κοιτάξουμε τι θα κάνουμε. Και σίγουρα αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία μας θυμίζει ότι σε εποχές έτσι αναθεωρητισμού που βλέπουμε, θα πρέπει εμείς σαν Έλληνες που έχουμε δώσει τον πολιτισμό και τα φώτα σε όλο τον κόσμο, να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, τους προγόνους μας, και να την προβάλλουμε συνεχώς. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αν δεν προβάλλεις την ιστορία σου, οι επόμενες γενιές ουσιαστικά δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εύχομαι να πάμε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο επανειδήν, κυρία Λιοπούλου. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια πολλά για τη συγχαρητήρια και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα, και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.